Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Κόντρα 24. Είμαι η Αναστασία Γιάμαλη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Στην Θεσσαλονίκη μας παρακολουθείτε μέσω Euro Channel, οπότε καλησπέρα και στη συμπρωτεύουσα. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε και απόψε τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, τα mail και τα tweets σας. Έχουμε πει ότι χωρίς εσάς και χωρίς να διαμεσολάβει τη μεταξύ μας επικοινωνία δεν βγαίνει η εκπομπή. Ας πιάσουμε όμως γρήγορα-γρήγορα το νήμα της ειδησιογραφίας. Κατηδίαν συνάντηση διάρκειας 10 λεπτών είχαν ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Νίκος Παναγιωτόπουλος και Χουλουσία Κάρα αντίστοιχα, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο Υπουργοί Άμυνας συμφώνησαν πως πρέπει να οργανωθούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας, να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία και πως πρέπει να συνεδριάσουν και να επιληφθούν του θέματος οι σχετικές επιτροπές. Σύμφωνα με ελληνική διπλωματική πηγή, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας και την ανάγκη η Τουρκία να απέχει από ενέργειες που τροφοδοτούν την ένταση. Δεν έλεγε τίποτα άλλο. Την ίδια ώρα, η τουρκική πολεμική αεροπορία προχωρούσε σε μπαράζ προκλήσεων πάνω από το Αιγαίο με 68 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σήμερα όμως συνεδρίασε και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, να ενημερώνει τους εκπροσώπους των κομμάτων για την κατάσταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, για τους ανιστόρητους και νομικά αβάσιμους ισχυρισμούς και να τα ρίχνει στην προηγούμενη κυβέρνηση για την απουσία από τη διάσκεψη του Βερολίνου. Ο κύριος Δένδιας δεν έκρινε σκόπιμο την Παρασκευή να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της διάσκεψης για την ασφάλεια του Μονάχου, χωρίς να αποκλείει όμως τον διάλογο για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τονίζοντας βέβαια ότι η τουρκική συμπεριφορά δεν αφήνει αυτή την ώρα περιθώρια για συνάντηση των δύο. Η συζήτηση φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε στο ΕΣΕΠ σε καλό κλίμα, όμως αυτό δεν συνεπάγεται εθνική συνένεση. Γιατί κάτι τέτοιο, όπως είπε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αναγνωστοπούλου, απαιτεί εθνική στρατηγική και εκεί έχουμε πραγματικά πολύ δρόμο να διανύσουμε. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, νωρίτερα να πούμε ότι από το κοινάλο ο κύριος Λοβέρδος τόνισε πως η τουρκική επιθετικότητα δημιουργεί ένα περιβάλλον που εγκυμονεί κινδύνους. Σήμερα όμως πέρασε και η τροπολογία που ανοίγει το δρόμο για την πώληση της Λάρκο σε ιδιώτη επενδυτή. Η τροπολογία υπερψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψηφίστηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Χαρακτηριστική ήταν η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Κουτσούμπα, ο οποίος ζήτησε να αποσυρθεί αμέσως η κατάπτυστη τροπολογία για τη Λάρκο, ενώ ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για τροπολογία που στερείται πλαισίου και αναρωτήθηκε αν η Λάρκο είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν το φέρατε σε νομοσχέδιο, να έρθουν και φορείς να το συζητήσουμε. Για να απαντήσει στη συνέχεια ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα αναπτυξιακό πλαίσιο, κανένα κοινωνικό πλαίσιο για το πώς θα στηριχτεί η τοπική κοινωνία και οι εργαζόμενοι. Να πούμε ότι κινητοποιήσεις κάνουν οι εργαζόμενοι. Στα της Βόρειας Μακεδονίας τώρα, ο Πρωθυπουργός της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, Όλιβερ Σπάσοφσκι, υπέβαλε πρόταση στη Βουλή για αποπομπή της Υπουργού Εργασίας Ρασέλα Μιζράχη, που προέρχεται από το Βέμερο, μετά την ενέργειά της να επανατοποθετήσει στο Υπουργείο της πινακίδα στην οποία αναγράφεται το προηγούμενο όνομα της χώρας, το συνταγματικό, το Δημοκρατία της Μακεδονίας, σκέτο. Σημειώνεται πως οι εκλογές στη γειτονική μας χώρα θα γίνουν τον Απρίλιο και το Βέμερο, το κόμμα από το οποίο προέρχεται και η υπηρεσιακή υπουργός εργασίας, φαίνεται να προηγείται εναντί των σοσιαλδημοκρατών του ΖΑΕΦ. Στο προσφυγικό τώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις στα νησιά, με τους νησιώτες αύριο να διαδηλώνουν έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς καταγγέλνουν ότι η κυβέρνηση τους γυρνά την πλάτη, μετατρέποντας τα νησιά σε αποθήκες ψυχών. Την ώρα που σύσσωμη η αντιπολίτευση καταγγέλνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του για έλλειψη σχεδίου. Τα προβλήματα όμως για την κυβέρνηση δεν τελειώνουν εκεί, καθώς κεντρικά στελέχη και του κόμματος αλλά και της ίδιας κυβέρνησης διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα κλειστά κέντρα. Χαρακτηριστικό είναι πως την ώρα που ο Νότης Μηταράκης, ο αρμόδιος υπουργός, κάνει λόγο για κέντρα τα οποία θα είναι ανοιχτά αλλά θα κλείνουν το βράδυ, και ο πρώην υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, ο κύριος Βίτσας, αποκαλύπτει ότι ζητήθηκε η γνώμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού, προκαλώντας μάλιστα τη δυσαρέσκεια του Μεγάρου Μαξίμου, ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητά κέντρα που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν θα βγαίνει κουνούπι. Σε άλλο μήκος κύματος, ο πάντα ειλικρινής Νικήτας Κακλαμάνης παραδέχθηκε ότι χάθηκαν 6 μήνες και αυτό είναι στα μείον της κυβέρνησης. Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, κάτι που
που εμένα μου φαίνεται θετικό ως πρωτοβουλία. Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα το νέο σχέδιο της αστυνομίας για τα εξάρχεια, το οποίο φεύγει από τις κουκούλες και αυτό που έχει μείνει να λέγεται πολιτική ανομία. Θα έχουμε λιγότερες δημιουργίες των ΜΑΤ, περισσότερες πεζές και εποχούμενες περιπολίες, είτε με σκούτερ είτε με ποδήλατα, με στόχο αυτή τη φορά το εμπόριο ναρκωτικών και την πραγματική παραβατικότητα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε το απόψινό μας πάνελ και να ανοίξουμε την κουβέντα μας, που είναι και σήμερα πολύ πολύ αξιόλογο. Σταθερά στο πλευρό μου ο Σπύρος Σουρμελίδης. Σπύρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τη Νέα Δημοκρατία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Γιωργαντά. Καλησπέρα σας, κύριε Γιωργαντά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αμανατίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αμανατίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Βουλγαράκη, επικεφαλής δημοτικής παράταξης του Δήμου Αθηναίων και πρώην Υπουργό, τον γνωρίζετε. Καλησπέρα σας, κύριε Βουλγαράκη. Καλησπέρα σας. Έχουμε και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που είναι εργατολόγος, που συζητάμε πολύ συχνά για την πρώτη κατοικία, για τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε και εργασιακά την Παρασκευή, οπότε έχουμε πολλά να πούμε και να μάθουμε για το τι θα γίνει, γιατί βλέπω ότι το σχέδιο Ηρακλής δεν πάει όπως ήθελε η κυβέρνηση, κύριε Τσουκαλά. Έτσι είναι, έτσι. Θα τα πούμε όμως. Βασικό βέβαια είναι τι θα γίνει με την πρώτη κατοικία, γιατί από 1η Μαΐου φαίνεται ότι. Προστασία τέλος. Τέλος στην προστασία, στην υποτυπώδη που υπήρχε έως τώρα. Αλλά υπήρχε μια προστασία, δεν υπάρχει τίποτα. Και θα υπάρχει ένα σχέδιο ρευστοποίησης όλων των περιουσιακών στοιχείων. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε όλα. Θα δούμε και τις δηλώσεις του κυρίου Σταϊκούρα, που είναι ενδεικτικές, νομίζω. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας βέβαια τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Μάριο Αραβαντινό, τον επισκέπτη της Τετάρτης. Καλησπέρα, Μάρια μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Σπύρο μου, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσένα, γιατί εσύ έχεις και κάτι για κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες ανοίγουν την πόρτα στη Χάγη. Θέλω να μου εξηγήσεις τι γίνεται, ναι. Τα ξέρεις αυτά καλύτερα, να μας δώσεις και το παρασκήνιο. Θα ήθελα πρώτα, Αναστασία μου, σήμερα να πούμε ένα αντίο σε ένα καλό δημοσιογράφο, καλό φίλο και ένα καλό άνθρωπο πάνω απ' όλα. Και δημοκράτη. Στον κλέαρχο του Λιζαουσίδη, ο οποίος έφυγε πρόωρα. Η Θεσσαλονίκη το γνωρίζει πολύ καλύτερα. Μας βλέπουν στη Θεσσαλονίκη άλλωστε ο κόσμος, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν γνωστός για όλα όσα έκανε στη ζωή του και στην Αθήνα και γενικώς στο Πανελληνίο. Συλληπιτήρια πριν από όλα στους οικείους του και στους φίλους του. Μετά από αυτό λοιπόν, ναι. Έχουμε το μεταναστευτικό που είναι όπως είναι, θα τα πούμε άλλωστε έτσι και στη συνέχεια, το οποίο δεν είναι εύσημα η κυβέρνηση, δεν περνάει τη βάση και έχουμε ένα απόλυτο διχασμό. Και τώρα αρχίζουν τα πράγματα και μπαίνουν σε μια δύσκολη συζήτηση και αυτή η συζήτηση είναι ότι αυτός ο ενδεχόμενος διάλογος ή συμβιβασμός με την Τουρκία πώς μπορεί να γίνει και πού μπορεί να φτάσει. Έτσι, μετά τον κύριο Τόκο, τον αναπληρωτή σύμβουλο ασφαλείας, ο οποίος προέρχεται και από το ΕΛΙΑΜΕΠ, πρώτα ήταν στο ΕΛΙΑΜΕΠ, πριν τον ορίσει ο πρωθυπουργός σε αυτή τη θέση του αναπληρωτού σύμβουλου ασφαλείας, μίλησε για συνεκμετάλλευση. Πάντα λέμε εμείς ότι με πολύ προσεκτικές δηλώσεις, αλλά έστω και αυτές οι προσεκτικές δηλώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις. Και τώρα αρχίζει μια βροχή, ένας καταιγισμός συζητήσεων, δημόσιων συζητήσεων περί Χάγης. Και την Τρίτη 18, συγγνώμη, έχουμε δύο ταυτόχρονα, την ίδια ώρα κιόλας, δύο σημαντικές εκδηλώσεις. Η μία οργανώνεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ και ομιλητές είναι και το αντικείμενο είναι η Χάγη. Τι μπορεί να γίνει, αν μπορούμε να πάμε, τι χρειάζεται για να πάμε, προϋποθέσεις και όλα αυτά. Με ομιλητές τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο και τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Τον κύριο Χρήστο Ροζάκη, για όσους δεν θυμούνται, είναι καθηγητής. Κατά καιρούς έχει διατελέσει και υφυπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις του κυρίου Σιμίτη. Και την ίδια ώρα έχουμε μια εκδήλωση που οργανώνει ο όμιλος της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου με τους πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Τουρκίας και του Ισραήλ, με αντικείμενο την ενέργεια αλλά και τα όσα γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο και τι μπορεί να προκύψει από αυτό. Κινητικότητα. Ναι, εκεί περιμένουμε και να δούμε τι θα πει βεβαίως. Ζητώ συγγνώμη, τι θα πει ο Τούρκος πρέσβης, ο οποίος μιλάει αρκετά ανοιχτά για όλα. Επομένως, η συζήτηση πλέον πηγαίνει στο διατάφτα, στην επόμενη μέρα
κυρίως το ζήτημα διάλογος, κυρίως το ζήτημα στο ενδεχόμενο να πάμε στη Χάγη. Αυτό όμως προκαλεί διχογνωμίες και ταλαντεύσεις, θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα ευγενικές ήπιες εκφράσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν εκδηλωθεί δημοσίως σκληρές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Παρασκηνιακά όμως σιγά σιγά έτσι φουντώνει η συζήτηση, όπως και στο μεταναστευτικό, και να δούμε πού θα οδηγηθούν όλα αυτά. Πάντως, επειδή όπως είπες και στην αρχή, σωστά ο κύριος Δένδιας είπε, αυτή τη στιγμή δεν ζήτησα με τον κύριο Τσαβούσογλου να συναντηθούμε, να που είδαμε και με τον κύριο Ακάρ και Παναγιωτόπουλο σήμερα 15 λεπτά σε ένα χολάκι εκεί πέρα. Τι να πεις, έχουν σπάσει ρεκόρ παραβάσεων παραβιάσεων. Δεν κρατιούνται οι Τούρκοι, αγοράζουν γεωτρύπανα και λένε θα κατέβουν νοτίως της Κρήτης. Τρίτο γεωτρύπανο. Εντάξει, τώρα αυτή η συζήτηση είναι σαπάκια, δεν είναι καλά. Το θέμα είναι ότι αμφισβητούν την κυριαρχία της χώρας μας. Αυτό είναι το ζητούμενο, το ζήτημα, και αυτό είναι και στην Κύπρο. Και αυτό είναι που μας απασχολεί και προβληματίζει, τι θα κάνεις με όλα αυτά. Αυτή είναι η συζήτηση. Την ώρα που η Τουρκία κρατάει και τα κλειδιά του προσφυγικού, είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Και περιμένουμε και αυτό το περιβόητο ή διαβόητο, θα φανεί, η νεκροψία θα δείξει, Δουβλίνο 3, έτσι. Ναι. Αν θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της Γερμανίας και της Αυστρίας ή αν θα μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση γύρω από αυτό. Διαβάζοντας σήμερα κάποια ρεπορτάζ από Βρυξέλλες και από τη συζήτηση που γίνεται, Σπύρο μου, νομίζω ότι θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των χωρών του Βορρά και όχι των χωρών του Νότου, όπως συνήθως. Και δεν αποτελεί και. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και με τους πολιτικούς μας. Κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία σηκώνει τους τόνους. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγόρησε και σήμερα σε ήπιους τόνους για μια εξωτερική πολιτική η οποία δεν είναι ενεργητική, γιατί αν ήταν ενεργητική θα ήταν και διεκδικητική. Μήπως η Τουρκία ούτε απομονωμένη είναι, ούτε εμείς φαίνεται ότι απαντάμε όπως θα έπρεπε να απαντάμε για να τη κόψουμε λίγο τη φόρα. Δεν ξέρω, εγώ ερωτήματα θέτω και θέλω την γνώμη σας. Κοιτάξτε, εγώ από το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που έγινε σήμερα κρατάω από τη δήλωση του κυρίου Δένδια αυτό το οποίο ανέφερε περί συνένεσης στις γενικές διαπιστώσεις ομοψυχίας και υπευθυνότητας την οποία όλες οι πολιτικές δυνάμεις επιδεικνύουν άσχετα, όπως το είπε στη δήλωσή του, από τις διαφορετικές προσεγγίσεις επί του ζητήματος. Έχουμε πράγματι το τελευταίο διάστημα μια κλιμάκωση ενεργειών από την πλευρά της Τουρκίας, οι οποίες όμως έχουν τύχει, θεωρώ, της αντίδρασης που έπρεπε από την ελληνική κυβέρνηση. Με τον πλέον ξεκάθαρο και εμφαντικό τρόπο, η ελληνική κυβέρνηση, μετά ιδίως τη συμφωνία που έγινε με τη Λιβύη, την ανυπόστατη ουσιαστικά συμφωνία, δήλωσε ότι υπάρχει κόκκινες γραμμές, τις οποίες δεν πρόκειται να επιτρέψει με κανένα τρόπο να παραβιαστούν σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα. Νομίζω αυτό έγινε ξεκάθαρο προς όλες τις πλευρές και βεβαίως πρέπει να σημειώσω ότι σε σχέση με την τουρκολιβική συμφωνία είδαμε μια καταδίκη από πάρα πολλούς παράγοντες και ευρωπαϊκούς και έξω από την Ευρώπη με έναν απόλυτο τρόπο. Και να πω και την παρατήρησή μου επί αυτού του ζητήματος. Βεβαίως δεν είναι κάτι που η Ελλάδα δεν πρέπει να το αντιμετωπίσει και να το διαχειριστεί, αλλά αυτή η συμφωνία δεν δημιουργεί καμία ένομη συνέπεια. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Είναι μια ανυπόστατη συμφωνία, δεν έχει επικυρωθεί ούτε καν από το ίδιο το λιβικό κράτος. Ωστόσο, αλλά η Τουρκία ανακοινώνει ότι θα κάνει έρευνες. Όταν η Τουρκία και αν αποφασίσει να κάνει έρευνες. Στις περιοχές που ορίζει η άκυρη αυτή συμφωνία. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία δεν υπάρχει. Αν η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει έρευνες, νομίζω ότι η απάντηση από την χώρα μας θα είναι αυτή που πρέπει να είναι, έτσι όπως έχει διατυπωθεί με τον πιο επίσημο και εμφαντικό τρόπο και από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι έξω από την. Να κρατάμε τους διάβλους της επικοινωνίας. Πολύ σωστά σήμερα είχε έστω αυτή την ολιγόλεπτη συνάντηση ο Υπουργός Άμυνας. Να επιδιώκουμε την διατήρηση και την ενίσχυση των συμμαχιών τις οποίες έχουμε επιτύχουμε και βεβαίως την δημοσιοποίηση με κάθε τρόπο των ελληνικών, των εθνικών συμφερόντων. Δεν είναι μια εύκολη διαχείριση, δεν είναι μια διαχείριση όμως που τη ζούμε και για πρώτη φορά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Τουρκία, ίσως η όποια κλιμάκωση δεν
Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί, δεν θα έχει άλλη εξέλιξη και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ψύχρονοι σε αυτή τη διαχείριση, αλλά συγχρόνως και αποφασιστικοί. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύπλοκο. Η ιστορία της Χάγης είναι μια υπόθεση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει μια διέξοδο και μια λύση, αλλά πρέπει πρώτα να λυθούν πολλά άλλα ζητήματα, το ξέρουμε, και κατά τοπικό και το ουσιαστικό μέρος, για να φτάσουμε εκεί. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εγώ κρατώ ότι έγινε με απόλυτο τρόπο ξεκάθαρο είναι ότι αυτή την κλιμάκωση την οποία επιχείρησε η Τουρκία σε αυτή την κλιμάκωση με την την Τουρκο-Λιβική Συμφωνία δεν την επιδοκίμασε κανένας, αντιθέτως την καταδίκασαν όλοι. Κυρία Υπουργέ, σας προβληματίζει το γεγονός ότι την ίδια μέρα που ήταν η προγραμματισμένη συνάντηση στο περιθώριο της διάσκεψης των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ήταν προγραμματισμένη συνάντηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου με τον κύριο Ακάρ, είχαμε 60 τόσες παραβιάσεις, ή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως business as usual? Δυστυχώς συμβαίνει και το ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει συμβεί και σε συναντήσεις ακόμα και σε ανώτερο επίπεδο από το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Δεν είναι κάτι, βέβαια, να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για 68 παραβιάσεις, δεν μιλάμε για... Μπορεί να έγιναν από τα ίδια 5 αεροπλάνα αυτές όλες. Πόσες φορές μπήκαν. Ναι, αυτό είναι αυτό η αλήθεια. Μετά. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Από 3 σίγουρα, έγιναν. Σίγουρα είναι καταδικαστέο και σίγουρα πρέπει η Ελλάδα αντιμετωπίστηκε. Είναι κάτι που το ζούμε δεκαετίες δυστυχώς στο Αιγαίο. Το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει, ξέρετε, ως προς τον εναέριο χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εν της πράγμαση, έτσι, δεν αναγνωρίζει τον εθνικό εναέριο χώρο. Αυτό, σε αυτό πρέπει να γίνει μια διαχείριση, αλλά δεν είναι δυστυχώς, και το λέω ως μέρος του πολιτικού προσωπικού που οφείλω να δώσω αυτή την εξήγηση, δεν είναι κάτι που μας τιμά, αλλά δεν είναι και κάτι που συνέβη τώρα. Αλλά θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη κλιμάκωση δεν μπορεί να γίνει από την πλευρά της Τουρκίας για πάρα πολλούς λόγους, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς Έλληνες πολίτες, είναι ότι η αντίδρασή μας ήταν αυτή που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει, και αυτό νομίζω έγινε αντιληπτό και κατανοητό από όλους. Mm-hmm. Πάμε να συνεχίσουμε, να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Αμανατίδη. Κύριε Αμανατίδη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, θα αντιμετώπιζε διαφορετικά την κατάσταση αυτή με την Τουρκία? Καταρχήν να κάνω, αν μου επιτρέπετε, θα απαντήσω αμέσως στην ερώτηση. Καταρχήν εγώ θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένεια, αλλά και για τον κλέαρχο Τσαουσίδη. Γνωρίζετε ότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έγινε και η πολιτική του κηδεία και δυστυχώς, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και στη Βουλή, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ. Ήταν ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας και της Αριστεράς και η παρουσία του θα λείψει από τη Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη Θεσσαλονίκη και με τα γενικότερα προβλήματα και τα πολιτικά, και οι τοποθετήσεις του θα μας λείψουν, όπως και οι αναλύσεις του. Δηλαδή, το τελευταίο άρθρο, το αν δεν κάνω λάθος, πριν από ένα μήνα είχε δημοσιευθεί στην Αυγή, με διαρκείς αγώνες και στον αντιδικτατορικό αγώνα και σε όλο το κίνημα της χώρας μας. Κυρία Γιάμαλη, κοιτάξτε, πώς θα την αντιμετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ? Όπως τα αντιμετώπισε, εφαρμόζοντας ένα δόγμα πολυδιάστατης, ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής. Να κάνουμε καταρχήν μια διαπίστωση, η οποία βγήκε και από το ΕΣΕΠ, αλλά και συνεχώς και από τις τοποθετήσεις μας. Mm-hmm. Ότι, κοιτάξτε, στην υπόθεση της υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας δεν υπάρχει καμία παραφωνή από το πολιτικό σύστημα. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορούμε να μην τονίσουμε αυτό που είπε και η κυρία Γνωστοπούλου, το είπε με έναν πολύ κομψό και διπλωματικό τρόπο, ότι υπάρχει η εθνική συνένωση, αλλά η εθνική στρατηγική θα πρέπει, έχουμε δρόμο να κάνουμε σε αυτό, πρέπει να γίνουν συζητήσεις. Και βέβαια είχε ζητήσει και ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή, όπως και το κοινό άλλο γνωρίζω, την σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, όπου και με σοβαρότητα και με προετοιμασία μπορεί να χαραχθεί η εθνική στρατηγική αραγές μέτωπο απέναντι σε μια αναβαθμισμένη προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Καταρχήν, νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε λάθος εκτιμήσει από την αρχή. Mm-hmm. Η πρώτη λάθος εκτίμησή της ήταν ότι θα μπορούσε με τη λογική του να μην τους προκαλούμε, η λογική του κατευνασμού που λέμε, παραπέμπω σε δηλώσεις του κυρίου Πέτσα, ο οποίος συνέδεσε με μια γραμμή λεπτή μεν αλλά διακριτή το μεταναστευτικό με τη στάση μας απέναντι στην Τουρκία. Το δεύτερο και τρίτο ήταν οι δηλώσεις
του κ. Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον Ερντογάν στον ΟΗΕ, όπου μίλησε για ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν και από τις δύο χώρες στο πνεύμα της καλής θέλησης. Mm-hmm. Όταν έχεις μια παραβατική συμπεριφορά, δεν έχεις το πρόβλημα εσύ ότι έχεις καλή θέληση. Όπως επίσης και στο Λονδίνο, στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Από εκεί και μετά πήγε στην άλλη άκρη. Πήγε από τον κατευνασμό, αν θέλετε, πήγε στην προβλεψιμότητα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η θέση ουσιαστικά της χώρας μας να διακινδυνεύσει σε πολλά επίπεδα, σπάζοντας πάγιες τακτικές εξωτερικής πολιτικής, και μιλάω για Patriot και την εκτέλεση του Σουλεϊμανί. Όπως επίσης, αν θέλετε, και για τα δίκτυα 5G, τα οποία έσπευσε να συμφωνήσει ότι δεν θα πρέπει να έρθουν στην επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, δεν πήρε ξεκάθαρη στήριξη σε περίπτωση, δεν πήρε τουλάχιστον διαβεβαιώσεις, σαφείς διαβεβαιώσεις, σε περίπτωση κρίσης έμπρακτης στήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω μια επαναχώρηση λοιπόν των θέσεων της χώρας στον διεθνή παράγοντα, λόγω ακριβώς της προβλεψιμότητας. Να μην κάνω όμως το λάθος, να γελαστούν όλοι, ότι στα ζητήματα υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν υπάρχει καμία παραφωνία. Άρα εμείς τι θα κάνουμε, δεν θα αφήναμε το περιθώριο και το χώρο. Να μην σας θυμίσω δηλώσεις για το πότε θα πάμε, όταν ζητήσαμε εμείς να επεκταθούν οι κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία, όχι μόνο σε σχέση με την Κύπρο, τις παράνομες δραστηριότητες που κάνει στην Κυπριακή ΟΟΣ, αλλά και στο MOU. Και τότε δηλώσαν κάποιοι υπουργοί ότι εμείς όταν θα κάνει αυτή την κίνηση, τότε θα πάμε στο Συμβούλιο. Δηλαδή θα κάνουμε μια διαφορετική πολιτική στον τομέα, ειδικά της ενεργητικής πολιτικής, που θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτό το έχασε το μόνο. Το έχασε με τις λάθος εκτιμήσεις της, με τις λάθος συμπεριφορές της, με τα λάθος ασαφή μηνύματα, και έδωσε χώρο έτσι ώστε η αναβαθμισμένη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας να συνεχίζεται. Στα περιχάρητες, κύριε Υπουργέ. Θα σας πω, η Τουρκία έχει πάγιες τακτικές. Κοιτάξτε, πολλές φορές είναι αλήθεια ότι έχει στραμμένο το μέτωπο, το βλέμμα της προς το εσωτερικό όταν κάνει κάποιες κινήσεις. Ωστόσο, στρατηγικά, εδώ και πολλές δεκαετίες, mm-hmm. κάνει συγκεκριμένες κινήσεις και αντιμετωπίζει το θέμα με την Ελλάδα με συγκεκριμένες κινήσεις. Αφισβητώντας περιοχές, γκριζάροντας περιοχές, κάνοντας πράξεις με τα αντιρρητορική αυτή την οποία έχει. Και στο τέλος υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να δοθούν τα σαφή μηνύματα έτσι ώστε να μην γίνει. Εκτιμάτε ότι περιμένουμε να κάνει πράξεις κάποια από αυτά που λέει. Πρέπει να τον παρακολουθούμε συνεχώς και πρέπει να κάνουμε κινήσεις έτσι ώστε η Ελλάδα να μην λείπει από εκεί όπου παίρνουν ουσιαστικά αποφάσεις. Και μιλάω φυσικά για την διάσκεψη που έγινε για τη Λιβύη, έπειτα του Μονάχου που έγινε, από την οποία είμαστε απόντες, ώστε να μην φτάνουμε στο τέλος να λέμε για το βέντο. Αυτά τα κάνεις διπλωματικά πριν, έτσι ώστε να μην φτάσεις να πεις ότι εγώ θα βάλω το βέντο. Καλά έκανε και το είπε, αλλά θα έπρεπε να γίνουν οι κινήσεις mm-hmm. πριν, έτσι ώστε να μην αποκλειστείς. Για τη Χάγη. Για τη Χάγη η μόνη διαφορά την οποία έχουμε είναι η φαλοκρηπίδα, το έχει πει η ελληνική διπλωματία διαχρονικά εδώ και mm-hmm. πολύ καιρό. Ωστόσο, πρέπει η ατζέντα υπάρχει, συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα, καταρχήν διαφορετικό. Στα δύο μέρη που πηγαίνουν εκεί, υποτίθεται ότι κάνουν ένα υποσχετικό. Γίνονται διερευνητικές συνομιλίες. Υπάρχει ένα καλό κλίμα. Αυτή τη στιγμή η ανάγκη είναι να αποκρουστεί το πρώτο η παραβατική συμπεριφορά της, να σταματήσει η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας. Χρειάζεται ένα καλό κλίμα, πρώτα απ' όλα για να πας. Χρειάζεται η Τουρκία αυτά που λέει στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να τα τηρεί. Γιατί πολλά έχουν παρακολουθήσει και ανώτατα συμβούλια συνεργασίας τα οποία έχουν γίνει, πράγματα που είχαν συμφωνηθεί και δεν εφαρμόστηκαν. Τα μέτρα οικοδόμησης τα παραβιάζουν πάντα, έρχονται, υπογράφουν, ξαναφεύγουν. Ωστόσο, όταν πας για κάπου που θες να πας συνενετικά σε κάτι ή να πεις ότι αυτό είναι, έχεις ένα διαφορετικό κλίμα. Και αυτό υπεύθυνοι γι' αυτό είναι η γείτονα χώρα, δυστυχώς. Δεν είμαστε εμείς. Πάντως δεν νιώθει κανείς μας, κύριε Μανατίδη, ότι είναι ρεαλιστικό το σενάριο να υπάρξουν τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον τέτοιες σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ώστε συνενετικά να πηγαίναμε ακόμη και στη Χάγη. Έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα δηλαδή. Δεν φαίνεται η Τουρκία να έχει μια λογική ότι μπορεί να κατευνάσει τις ενέργειές της και να πάψει να τις κλιμακώνει. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ωστόσο, να ξέρετε, εμείς έχουμε και θα πρέπει πάντα να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και βέβαια και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αλλά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας
Άσχετα αν το έχει υπογράψει ή δεν το έχει υπογράψει η Τουρκία, να ξέρετε. Δεν έχει σημασία. Είμαι υποχρεωμένη να το σεβαστεί. Άσχετα αν το έχει υπογράψει ή δεν το υπογράψει. Μου επιτρέπετε, κυρία Γιαμαλίου, σε σχέση με άρα λοιπόν, η άποψή μα σχέση με την κυβέρνηση είναι αυτή. Δηλαδή, έχει πελαγοδρομήσει σε πράγματα τα οποία πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα. Και δεν θέλω να θυμίσω κι άλλα διαφορές κυβερνητικών στελεχών του ενός με του άλλου. Αυτά είναι μηνύματα. Τα οποία η άλλη πλευρά τα παίρνει υπόψη της. Γι' αυτό και μίλησα. Κύριε Μανατίδη, σε τι έχει πελαγοδρομήσει η κυβέρνηση, για να το καταλάβω. Κινηθήκαμε τόσο άμεσα στην ιστορία της τουρκολιβικής συμφωνίας και με τέτοιο απόλυτο τρόπο πετύχαμε τελικά και καταφέραμε την καταδίκη αυτή της συμφωνίας από παντού. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή σε αυτό το ζήτημα. Μπορώ να σας απαντήσω. Κύριε Γιουργαντά, οι συζητήσεις για τη διάσκεψη του Βερολίνου ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Ξεκίνησαν του Βερολίνου. Ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Εκείνη ήταν μια άλλη φάση τα παλιότερα. Αφήστε όλη τα παλιότερα. Ούτε η Τουρκία συμμετείχε. Όχι, δεν ξεκίνησε, ξέρουμε από πού. Τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε. Η δεύτερη φάση στην οποία μπήκανε σε ένα άλλο επίπεδο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019. Όταν είχε έρθει και ο απεσταλμένος και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συζήτησε με την κυβέρνηση. Και με την κυβέρνηση ακούστε δική μας. Για την τουρκολογική συμφωνία. Έχουμε την απαξίωση και την καταδίκη της ανυπόστατη και από τα ευρωπαϊκά φόρα και από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και από το Κογκρέσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Πάντως, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βερολίνου η ίδια η Τουρκία το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων με τις πληροφορίες ότι στέλνει στρατεύματα. Η δεύτερη συνάντηση όμως που έγινε στο επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κοιτάξτε, πολλές φορές τα πράγματα είναι πιο σημαντικά όταν γίνονται εκεί οι συνομιλίες στα επίπεδα των εμπειρογνωμόνων και από τις δύο πλευρές, όπου θα μπουν τέτοια θέματα. Εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα τεθεί, ότι θα πεταχθεί στο καλάθι από τους ίδιους σε σχέση με τη συμφωνία την οποία έκανε η κυβέρνηση της Τρίπολης. Μια κουβέντα μπορώ να πω για τη Χάγη. Αν μου επιτρέπετε, θα συμφωνήσω τον κύριο Ραβαντινό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή για μένα η προσέγγιση μου είναι ότι δεν μπορεί πραγματικά να βλέπουμε αυτήν την διέξοδο από αυτήν την διαφωνία που υπάρχει, ακριβώς επειδή είναι υποχρεωτικό το συρποσχετικό να ξεκαθαρίσει τα σημεία των διαφορών μας, αλλά η Τουρκία θέτει πάρα πολλά τα οποία δεν τα δέχεται ποτέ η Ελλάδα. Υπουργέ, και τα οποία είναι ανυπόστατα. Και τα οποία είναι ανυπόστατα να γνωρίζουμε ούτε άλλους. Δηλαδή τα θέματα τα οποία ακούγονται είναι ανυπόστατα, δεν μπορούν να ακούγονται στη νομική βάση. Υπάρχει ένα θέμα, κυρία Μανατίδη, ακούω και τον κύριο Γιοργαντά και τίνω να καταλήξω ότι οι πολιτικές δυνάμεις και τα δύο μεγάλα κόμματα προσεγγίζουν το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με όρους ευχολογίου. Κανείς δεν θέλει θερμό επεισόδιο, όλοι θέλουμε το διεθνές δίκαιο, όλοι θέλουμε η Τουρκία να μην είναι προκλητική. Φοβάμαι ότι και οι δύο... Τι θα μπορούσε να γίνει, να σας πω. Ναι. Να κηρύξει, να προχωρήσουν οι διαδικασίες με την Ιταλία και την Αλβανία για την ΑΟΣ. Μάλιστα. Μπορεί να κάνει, να κλείσουν οι κόλποι. Ξέρετε πολύ καλά, δεν το αφήνουμε αυτό τόσο. Πρέπει να γίνουν αυτά. Καταλάβατε. Γιατί να μην τελειώσουν. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα, κύριε, είσαι στο αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Γιοργαντά. Έχετε αποκλείσει ως κυβέρνηση την κινέζικη τεχνολογία στο 5G. Οι Αμερικανοί έσπευσαν να το προαναγγείλουν ότι το έχετε κάνει όταν ήταν πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον. Κοιτάξτε λίγο, είπαμε και. Ήταν όχι μόνο άκομψο, ήταν και. Τοποθετηθήκαμε επίσημα επί αυτού ότι θα παρακολουθήσουμε ακριβώς τις αποφάσεις και των αρμοδίων οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί του συγκεκριμένου ζητήματος, το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά ταυτόχρονα συνολικά και την Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να ξέρει ο καθένας ότι δεν είναι μόνο αποφάσεις και επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης το πόσοι πάροχοι θα προμηθευτούν μέρος του υλικού το οποίο απαιτείται. Και νομίζω ότι δεν έχουμε αποκλείσει κανέναν. Βεβαίως, έτσι όπως υπάρχει υποδομή, υπάρχουσα μάλλον υποδομή, ευνοεί το να υπάρχει ένα μεγαλύτερο μέρος του όποιου υλικού από εταιρείες οι οποίες είναι πέρα από τον Ατλαντικό, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ναι. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά δεν αποκλείουμε και ακόμα δεν μπορούμε και να αποκλείσουμε. Ο Τζόνσον είπε: Sorry, my friend, που λένε και στο χωριό της Γιάμαλη, αλλά δεν θα πάρω. Ναι, εμείς θα πάρουμε λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, είπαν ότι θα πάρουν και από τους Κινέζους. Αυτό είπαν οι Εγγλέζοι. Ότι θα πάρουν και από τους Κινέζους. Αυτό είπαν ότι θα πάρουν. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα κινηθεί συνολικά η Ευρώπη σε αυτό, γιατί είναι και θέματα ασφαλείας συνολικά, και να δούμε πώς θα κινηθούμε κι εμείς. Αλλά δεν αποκλείουμε κανέναν. Μάλιστα. Προσπαθεί να μαζέψει ο Ζωή. Δεν σκέφτεται καλά κάτι, αλλά θέλω να πω ορισμένες, εγώ το χαρακτήρισα φαϊνές ιδέες όταν τους έρχονται, να τις σταματούν, να τις σκέφτονται πρώτα και μετά, όχι για εσάς, δεν μιλώ για τώρα εσάς, αλλά και μετά να βγαίνουν να τα λένε, γιατί οι πολιτικές δηλώσεις, ειδικά υψηλά ισταμένων όπως πρωθυπουργών, δεσμεύουν τη χώρα. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα.
Πάμε να πάρουμε ένα γρήγορο σχόλιο και από τον κύριο Βουλγαράκη. Ναι. Κύριε Βουλγαράκη, έχω μία αίσθηση πως η κουβέντα, αντί να γίνεται σε ό,τι αφορά την Τουρκία, στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα, περιορίζεται, θα το ξαναπώ, σε κάποιο είδους ισορροπημένα και διπλωματικά ευχολόγια, την ώρα που η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν την απασχολεί πλέον η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως στερούμαστε στρατηγικής, πραγματικής αντιμετώπισης των ζητημάτων που μας προκαλεί η γειτονική μας χώρα? Κυρία Γιώμαλη, η κατάσταση με την Τουρκία είναι αρκετά περίπλοκη. Mm-hmm. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί τους επόμενους μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πολλά χρόνια ή και θα μας απασχολήσει και στο μέλλον πολλά χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι ένα κράμα, είναι μια συνάρτηση, να το πούμε έτσι, δύο παραγόντων. Ο ένας παράγων είναι οι πάγιες θέσεις της Τουρκίας, γιατί η τουρκική εξωτερική πολιτική, σε αντίθεση με την Ελλάδα, έχει μια σταθερότητα, θα μπορούσε να πει κανείς, η οποία υπηρετείται από όλα τα κόμματα διαχρονικά, με ένα μέσο όρο, ο οποίος όμως είναι πάντα σταθερός. Και το δεύτερο είναι η εσωτερική πολιτική κατάσταση που κάθε φορά αντιμετωπίζει η Τουρκία. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και το οποίο φοβίζει κιόλας, πρέπει να σου πω. Ξέρετε, ο Ερντογάν δεν είναι τόσο δυνατός και τόσο σταθερός όσο δείχνει ότι είναι. Δηλαδή, στην τουρκική οικονομία, αυτοί που παρακολουθούν τα οικονομικά, διαπιστώνουν μια ραγδαία αποεπένδυση. Πολύ σημαντική αποεπένδυση. Εταιρείες φεύγουν από την Τουρκία. Ναι, αλλά τα πάει η μια χαρά και λίρα, με τις ΗΠΑ και με τη Ρωσία. Η τουρκική λίρα, πριν από 10 χρόνια, σε αντιστοιχεία με το ευρώ, ήταν 1,6. Σήμερα είναι κοντά στο 7. 6,8, κάπως έτσι. Ο Ερντογάν έχει προβλήματα σε όλα τα εξωτερικά του σύνορα. Με το Ιράκ, με τη Συρία, στα βόρεια σύνορά του. Έχει προβλήματα με τον Οθωμανικό κόσμο, ο οποίος, με τον Αραβικό κόσμο, με συγχωρείτε, ο οποίος θυμίζω ότι την ανεξαρτησία του την κέρδισε μετά από αγώνες εναντίον της πρώην τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σήμερα ο Ερντογάν φιλοδοξεί ή θεωρεί ότι μπορεί να αναστήσει. Για πρώτη φορά επίσης, σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, έχουμε καταγεγραμμένη σημαντική αντιπολίτευση στην Τουρκία. Υπάρχουν πλέον φωνές οι οποίες διατρανώνουν την αντίθεσή τους και με το όσον αφορά τη Λιβύη και όσον αφορά τη στάση της Τουρκίας στη Συρία και όσον στην αφορά Ελλάδα το Ιράκ και τα λοιπά. Αυτά όλα που σας λέω, κυρία Γιάμαλη, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ανησυχητικά για την Ελλάδα. Γιατί ο Ερντογάν έχει δείξει ότι όποτε αισθάνεται μία πίεση στο εσωτερικό μέτωπο, προσπαθεί να δημιουργήσει, ακριβώς, να τη διοχετεύσει αλλού. Γι' αυτό και η επιθετικότητά του, η οποία εκδηλώνεται σε περιόδους οι οποίες είναι κρίσιμες για αυτόν. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η αύξηση των μεταναστευτικών ροών έγινε μετά τις αποτυχημένες εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, όπου κρίθηκαν περίπου σε 600-700.000 πρόσφυγες στην Κωνσταντινούπολη. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Και πιστεύω ότι η ελληνική διπλωματία, η οποία σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να ομονοεί και υπάρχει μια εθνική συνεννόηση, αυτό φάνηκε και στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, στις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες μου και στις κατηδίαν συζητήσεις οι οποίες υπήρξαν, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Όσον αφορά τη Χάγη, είναι όπως θα είπαν οι δύο προλαγήσαντες ακριβώς. Θα ήθελα να κάνω μία μόνο σημείωση. Εσείς βλέπετε δύο γραμμές στην Νέα Δημοκρατία. Θέλω να κάνω μία σημείωση, η οποία με απασχολεί προσωπικά. Mm-hmm. Ακούμε πολύ μεγάλο προβληματισμό της απόψης του κύριου Ντόκου. Ο κύριος Ντόκος, ο οποίος έχει μιλήσει για την εκμετάλλευση του Αιγαίου, δεν είναι ένα φυσικό πρόσωπο πλέον. Είναι σύμβουλος ασφαλείας. Αναπληρωτής σύμβουλος. Αναπληρωτής, είναι σύμβουλος ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, έχει μία θεσμική θέση, η οποία δεν του επιτρέπει να εκφράζει αυστηρά και μόνο προσωπικές του απόψεις. Εάν επιθυμεί να εκφράζει τις απόψεις του, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να φύγει από τη θέση αυτή. Διαφορετικά, θα πρέπει να εξηγηθεί αν αυτή είναι και θέση της ελληνικής κυβέρνησης, που δεν είναι θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Επομένως, λέτε ότι μπορεί να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα κλίμα κατά κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, δεν παίζονται με τέτοιους επικοινωνιακούς όρους σε τέτοια επίπεδα και για τέτοια θέματα. Αυτά μπορεί να τα συζητήσει, ας πούμε, για ένα συνδικαλιστικό θέμα που αφορά, ξέρω εγώ, τη Λάκκο ή κάποια άλλα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εδώ δεν μπορεί να υπάρχουν
μείζονες διαφωνίες. Πρέπει όλη η ιεραρχία από την αρχή μέχρι το τέλος της να είναι ενιαία. Και αν εν πάση περιπτώσει υπάρχει άλλη γνώμη ή αν είναι συμφωνημένη μια πολιτική σε επίπεδο κυβέρνησης αντιπολίτευσης, μείζονος ή ελάσσονος, αυτή είναι, δεν είναι για τα κανάλια, δεν είναι για δημόσια κατανάλωση, δεν είναι για άρθρα. Πέραν του κυρίου Ντόκου, υπάρχουν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία έχουν εκφράσει. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που έχουν θεσμικό ρόλο. Στελέχη όμως τα οποία μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να μην έχουν τέτοιο θεσμικό ρόλο, αλλά έχουν μια εμπειρία και είναι έχουν εκφράσει μια άποψη η οποία μπορεί για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας να είναι και αιρετική κατά κάποιο τρόπο. Ακούστε κάτι. Είναι άλλου είδους ζυμώσεις που γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων. Δεν είναι αδιάφοροι όμως η αυστηρία Μπακογιάννη, ας πούμε. Μα γι' αυτή μιλώ, έτσι. Κυρία Γιαμαλή, στα κόμματα μέσα μπορεί και πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και καλώς υπάρχουν. Γιατί έτσι συμβαίνει στα δημοκρατικά κόμματα. Έτσι διαμορφώνονται και απόψεις. Είναι πολύ καλό αυτό. Ναι, από την άλλη, όταν είναι η κυβέρνηση ένα κόμμα, πρέπει να πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση όλο το κόμμα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μα ο μέσος όρος εδώ είναι. Θα πάμε μετά στα κυβερνητικά στελέχη, κύριε Γιωργαντά, γιατί με το προσφυγικό άλλα λέει ο ένας υπουργός, άλλα λέει ο άλλος. Ευτυχώς δεν είναι. Τα ίδια ακριβώς θέματα, ειδικά με τον Καράβι. Δηλαδή, θυμίζω κύριο Παναγιωτόπουλο με δένδια. Θυμίζω και για τη Λιβύη τον κύριο Βαρβιτσιώτη τις δηλώσεις που έκανε. Γι' αυτό είπα υπάρχει θέμα, θα πρέπει να δίνονται σαφή μηνύματα. Είναι σημαντικό η σαφήνεια και η αποτελεσματικότητα. Δηλαδή συμφωνήσουμε την έκφραση αποφασιστικότητα, αλλά τέτοιο δείγμα πρέπει να το δίνει η κυβέρνηση. Εμείς σαν αντιπολίτευση, σας είπα, δώσαμε την αποφασιστικότητα. Η κυβέρνηση το κυρίσει και καλά το θέμα. Και το θέμα της Λιβύης και τη γεννητικότητα που πήρε. Δηλαδή, κοιτάξτε. Έπρεπε, να σας πω κάτι, στη Λιβύη ξεκίνησε τον Ιούλιο, είχαν συνομιλίες και δεν κατάλαβαν το ότι θα φτάνουν να τους αποκλείσουν. Και μπήκανε χώρες όπως το Κονγκό που επέβαλε. Πέντε νέες χώρες μπήκαν. Να το πάμε πιο παλιά. Αυτό θα έπρεπε η Ελλάδα να το έχει προβλέψει 10 χρόνια πριν, αν θέλετε. Δηλαδή, καταρχήν έχουμε με έναν άνθρωπο τον Ερντογάν, ο οποίος ό,τι λέει το κάνει μετά από λίγο. Ή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να το κάνει. Το ίδιο είναι και στο οικόπεδο της Κύπρου. Το ίδιο, ό,τι, δηλαδή, προαναγγέλει αυτά τα οποία θέλει να κάνει και κάποια στιγμή ενδεχομένως αποπειράται ή επιχειρεί να τα κάνει. Σας το είπα λοιπόν, και εγώ στην αρχή. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανονικά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και έδωσα την αντίθεση ανάμεσα στην τουρκική εξωτερική πολιτική και στην ελληνική. Αυτό θα έπρεπε να είναι οριζόντιο στα πολιτικά κόμματα, κατά τη γνώμη μου, εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή το θέμα της σύσκεψης για τη Λιβύη, ας πούμε, που ήταν από η Ελλάδα, δεν είναι θέμα της σημερινής κυβέρνησης. Είναι της σημερινής, της προηγούμενης, παραπροηγούμενης, της παραπαραπροηγούμενης, της παραπαραπροηγούμενης. Ειδικά για αυτήν ήταν φέτος. Ειδικά για την διάσκεψη τώρα του Βερολίνου, ήταν από τον Ιούλιο και μετά. Η παλιότερη διάσκεψη του Βερολίνου, όπου απουσίαζε και η Τουρκία. Όσο και να συζητάμε για αυτό, εκεί και η Τουρκία απουσίαζε. Όχι, η Τουρκία απουσίαζε. Το Βερολίνο. Εκείνη η φάση από έκλεισε. Από εσάς ξεκίνησε το Βερολίνο. Με τη συμφωνία ειρήνης στο Παλέρμο. Αλλά προσέξτε, η φάση, η πρώτη φάση του Βερολίνου τελείωσε. Τελείωσε με την πολιτική απόφαση την πάντως, οποία πήρε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Όσο και να συζητάμε γι' αυτό, ο Ερντογάν υπέγραψε ένα χαρτί, το οποίο όλοι το λένε παράνομο, αυτό το λένε νόμο και θέλει βάσει αυτού του χαρτιού να κάνει κινήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Τίποτα άλλο. Αλλά όλα μπορούμε. Εντάξει. Βασικά δεν το επικύρωσαν οι ίδιοι οι Λιβύοι. Ο άνθρωπος είναι για να γνωρίσει τη χάλια και μιλάει για χάλια. Εντάξει, τέλος. Έχει δίκιο ο κύριος Γιουργαντάς, δεν επικυρώθηκε από την. Δεν επικυρώθηκε, αλλά θα το χρησιμοποιήσει και θα κάνει. Είναι μέρος χαρτί που το έχει μόνο. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη σημασία από την πρέπει να προχωρήσει η χώρα μας με την Ιταλία και την Αλβανία και να κλείσει και τους κόλπους έτσι ώστε να μπορεί να κάνει. Η Ιταλία είναι ένα πρόβλημα για τη χώρα μας. Πρέπει να παραδεχτείτε ότι η συνέπεια αυτού του χαρτιού ήταν η παρουσία του γαλλικού στόλου στην περιοχή. Έτσι, ο γαλλικός στόλος δεν υπήρχε. Για τα δικά του συμφέροντα. Έτσι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αλήθεια. Δηλαδή, αυτό αναμόχλευσε, έκανε μία μόχλευση στην περιοχή. Και όλες αυτές οι κινήσεις τελικά, να ξέρετε, σε βάθος χρόνου θα βγουν αντίον της Τουρκίας. Αλλά βέβαια, αυτό δεν είναι καρδιογράφημα νεκρού. Υπάρχει μία αύξηση, μία ύφεση. Δηλαδή υπάρχουν. Και εδώ χρειάζεται μία ψυχραιμία από την εξωτερική θα πολιτική. Το δούμε. Εδώ φαίνεται ότι απλώνεται όλο ο τραχανάς. Η Τουρκία παίζει σε όλα τα επίπεδα, κοιτάζοντας να δει από πού θα πάρει και τι μπορεί να πάρει. Βλέπετε, τα έχει ανοίξει Μάρια σε όλο το πεδίο. Και παίρνει όμως. Πώς, δεν σε παίρνει όμως. Καταφέρνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποια πράγματα να τα παίρνει, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Καταφέρνει κάποια βάζει πράγματα να τα παίρνει. Στη ζυγαριά δηλαδή και στις διαπραγματεύσεις πολλά και διαφορετικά πράγματα. Εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε τα δικά μας. Ακόμη όμως και γι' αυτό το σύμφωνο που συζητάμε με τη Λιβύη, το οποίο δεν είναι καν σύμφωνο. Σωστά λέτε ότι στην πραγματικότητα μόνος του έχει φτιάξει ένα χαρτί ο Ερντογάν και το έχει υπογράψει. Ακόμα και βασιζόμενος σε αυτό, δηλαδή στις ιδέες τις δικές του,
και στην πολιτική που ο ίδιος θέλει να υλοποιήσει, κάνει κινήσεις. Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να γνωρίζω αν το Ροτς Ρέις είναι τακτική τους. Μπήκε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα επειδή το πήρε ή δεν το πήρε ο αέρας. Γιατί δεν είναι ειδικός για να το κρίνω. Αλλά πάντως, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά πάντως δείχνει ότι έχει μια διάθεση να κάνει κινήσεις με την προοπτική να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι διαχρονική πολιτική της Τουρκίας. Νομίζω σας το έχω πει από την αρχή, εγώ πρώτος από όλους, σας το είπα. Εμένα το ερώτημά μου, και δεν είναι καθόλου εύκολο να απαντηθεί από το πολιτικό προσωπικό, είναι το ότι πραγματικά τι σκοπεύει να κάνει η Ελλάδα εάν ο Ερντογάν συνεχίσει να κλιμακώνει. Γιατί ξέρετε, ο Ερντογάν έχει δείξει ότι δεν θα ηρεμήσει. Μπορεί ταυτόχρονα να έχει ανοιχτό το μέτωπο στα ανατολικά του και να κάνει και το παιχνίδι του εδώ, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν έχει δυσκολευτεί μέχρι στιγμής. Ρωτώ λοιπόν, η ελληνική πλευρά, καλή είναι η διπλωματία. Εγώ είμαι υπέρ της διπλωματίας και δεν μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχει στη συζήτηση το ενδεχόμενο να γίνει κάποια άλλη ενέργεια εάν κλιμακώσει περαιτέρω η Άγκυρα. Κυρία Γιάμαλη, μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το είπα και στην πρώτη μου εισαγωγή κουβέντα, ότι έγινε απολύτως κατανοητό, θεωρώ, από όλους τους συνομιλητές του, από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και όχι μόνο από αυτόν, έγινε με τον πλέον εμφαντικό τρόπο έτσι γνωστό, ότι η Ελλάδα υπάρχουν κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν θα επιτρέψει με κανέναν τρόπο να παραβιαστούν. Και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ποιες είναι αυτές και τι θα γίνει τότε. Γι' αυτό έχουμε μια υποχρέωση και να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεών μας και βεβαίως να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την ανάταξη, μάλλον να συνδράμουμε στην ανάταξη της οικονομίας μας, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να έχουμε και αξιόμαχες στις ένοπλες δυνάμεις μας. Αλλά νομίζω ότι έγινε απολύτως ξεκάθαρο και στους συμμάχους μας και σε όλους τους άλλους ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτο και απόλυτο πολιτικό προσωπικό, νομίζω αποδεκτό. Στην περίπτωση που συμβεί το απευκταίο, εσείς κύριε Γιωργαντός, τέλεχος της κυβέρνησης, μπορείτε να δεσμευτείτε, να υποσχεθείτε στον ελληνικό λαό ότι θα υπάρχει στήριξη από τους συμμάχους μας στην Ευρώπη. Το Ισραήλ έχει πει ότι δεν θα προσφέρει. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο και βεβαίως δεν μπορεί κανείς να το πει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που θέλω εγώ για τη χώρα μου, αυτό που θέλει ο καθένας για την πατρίδα του, είναι να έχει την δύναμη και την αποτρεπτική ισχύ, αλλά συγχρόνως και την αποφασιστικότητα και την ομοθυμία σε μια τέτοια περίπτωση που ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ. Καλά, αυτό είναι ελπίδα όλων. Συμφωνώ. Δηλαδή, κάποιος που ελπίζει σε κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν μπορούμε να επαναχωρούμε και συνέχεια. Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Έτοιμοι είμαστε. Το ελπίζουμε, είναι σαφές, κύριε Γιωργαντά. Έτοιμοι είμαστε. Βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο αξιόμαχες είναι οι δυνάμεις μας και πόσο επιχειρησιακά μπορούν να ανταποκριθούν. Αλλά σίγουρα πάντα χρειάζεται η ενίσχυση, η αναβάθμιση. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε κιόλας ως κυβέρνηση. Δεν είναι, κοιτάξτε κύριε Γιωργαντά, δεν είναι μόνο αυτό. Και το γεγονός ότι η οικονομία μπαίνει σε ένα καλύτερο δρόμο με το 14 ομόλογο, ας πούμε, που έσπασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό φράγμα του 1%. Όσο η οικονομία ισχυροποιείται, τόσο και η εθνική εξωτερική πολιτική ισχυροποιείται. Γιατί αυτά είναι σημαντικά. Επειδή η οικονομία μπορεί να ισχυροποιείται, αγαπητοί κύριοι του πάνελ, αλλά με την ανεργία έχουμε θέματα, η πρώτη κατοικία είναι στον αέρα, τα κόκκινα δάνεια έχουν ζήτημα. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, εκτός και αν θέλετε να κάνετε σχόλιο και για τα ελληνοτουρκικά. Όχι, δεν ξέρω, ελληνοτουρκικά. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι συνομολογούν και όλοι οι ομιλητές ότι σαφώς και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς και ο Ερντογάν μπορεί μόνο να έχει ένα χαρτί που έχει φτιάξει μόνος του, αλλά όλοι αποδεχόμαστε ότι με ένα χαρτί μόνο, σε εισαγωγικά, πουλάει τσαμπουκά και κανένας πέραν εννοώ ημών, κανένας σύμμαχός μας, με εξαίρεση τη Γαλλία, δεν φαίνεται διατεθειμένος να έρθει σε μία ρήξη με τον Ερντογάν. Άρα ο Ερντογάν στην ουσία μας έρνει σε ένα βραδείας καύσεως ταξίδι που οδηγεί στο να μπορέσει να επιβάλλει συνθήκες συνομιλιών και συνεκμετάλλευση. Η χώρα πρέπει λοιπόν να έχει μια εξωτερική πολιτική που δεν είναι μόνο αυτή που θέλουμε να έχουμε. Πώς μπορούμε να πείσουμε συμμάχους μας να έχουν μια πιο στεναρή πολιτική απέναντι σε μια πολιτική του Ερντογάν, η οποία παραβιάζει ευθέως και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και έχει μια στάση η οποία κανονικά δεν πρέπει να επιτρέπεται να θεωρείται λογική από τους συμμάχους. Και κυρίως παράδειγμα από τη Γερμανία, όπου μου έκανε αρνητική εντύπωση. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, είπατε Ιταλία, πολύ σωστά το θέμα ότι είναι μια τεράστια αγορά. Το θέμα της Λιβύης,
δεν θα έμπαινε στη μέση. Η Γαλλία, αν δεν είναι σαν το θυγμένη, δεν θα έμπαινε. Προφανώς δεν το λέω. Δηλαδή, δεν το λέω ότι ανακάλυψα τον τροχό. Μια διαπίστωση κάνω. Αυτό θα πω και ο κύριος Τσουκαλάς, αν και νομικός και είναι προσεκτικός. Το πολιτικά το προσεγγίζει σωστά. Ναι, ναι. Με μια παρατήρηση. Γιατί και ο κύριος Πομπέο σήμερα συγχαρητήρια πάλι δίνει στους Τούρκους. Η διοίκηση Τραμπ μας έχει τρελάνει. Καταφέρω να πουλήσω. Λοιπόν, αφού κλείσαμε τα εφημερίδες. Πείτε μας, κύριε Αμανατήρη, και μετά να πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα, σαν είδηση, βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας σε σχέση με τη Λιβύη. Όπου οι 14 από τις 15 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, με αποχή της Ρωσίας. Εκφράζουν την άποψή τους ότι θα πρέπει να ισχύσει μια εκεχηρία μακρά και εκφράζουν και την ανησυχία τους και την αντίθεσή τους σε σχέση με μισθοφορικό στρατό. Η διαφωνία της Ρωσίας, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν σε σχέση, δεν ήθελε να μπει ο μισθοφορικός, ήθελε να μπει οι νέοι τρομοκράτες. Αλλά υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα θα μου πείτε πόσοι ισχύει κλπ. Αλλά δείχνει μια κατεύθυνση. Γιατί πολλές φορές είδατε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που δεν εφαρμόζονται π.χ. κυπριακό. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε με κόκκινα δάνεια, πρώτη κατοικία, εισφορές, εργασιακά. Ήρθε η ώρα του κυρίου Τσοκαλά και έχουν έρθει και τα μηνύματα βροχή. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Θα πάμε σε ζητήματα οικονομίας και καθημερινότητας που ξέρουμε ότι σας αφορούν περισσότερο από όλα τα άλλα. Πάμε να ρίξουμε όμως μια γρήγορη ματιά στο πρώτο σέλιδο της Κόντρα News που κυκλοφορεί αύριο φρέσκο-φρέσκο στα περίπτερα. Λοιπόν, καταδικάστηκαν και κρατούνται ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι που έστησαν την απάτη βαριές καμπάνες για τις μίζες του Άκτορα στην Κύπρο. Τα ίδια κόλπα χρησιμοποίησε ο Μπόμπολας σε Σκόπια και Σερβία. Επικίνδυνοι σχεδιασμοί, κόντρα σε όλα το κύριο άρθρο. Η διαχείριση του προσφυγικού από την κυβέρνηση γίνεται με μοναδικό κριτήριο το πολιτικό κόστος. Η άλλη είδηση, μόλις 15 λεπτά κράτησε συνάντηση Ακάρ Παναγιωτόπουλου και το ιστορικό ρεκόρ κάτω από το 1% η απόδοση στο δεκαετές ομόλογο. Πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε εδώ στην κουβέντα μας. Κυρία Τσουκαλά, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα του κόσμου με ερωτήματα. Θα πάω και σε πιο ειδικά, αλλά να μιλήσουμε λίγο για το γενικό. Άκουσα χθες τον κύριο Σταϊκούρα που είπε ότι το μάρμαρο της κρίσης το πλήρωσαν οι τράπεζες. Αλλά τον άκουσα και σήμερα που είπε ότι η κυβέρνηση ότι έστειλε καμπανάκι για τα κόκκινα δάνεια και είπε ότι ο κόσμος δεν δέχεται την άρση του απορρίτου των τραπεζικών του λογαριασμών, αφήνοντας έτσι πενιγμό ότι κρύβουν κάτι. Πώς είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο, γιατί άστοχες, ο κόσμος ανησυχεί. Ήταν άστοχες, δεν μπορεί γιατί να κρύψει την άρση. Ήταν άστοχες χθεσινές δηλώσεις για δύο λόγους. Για το μάρμαρο. Δεν λέει. Μπορεί πρώτα απ' όλα να λέει υπουργός μετά από μια δεκαετία κρίσης όπου έχει χάσει ο ελληνικός λαός πάνω από το μισό εισόδημά του. Κάποιοι άνθρωποι μείναν άνεργοι. Κάποιοι άνθρωποι είδαν να μειώνονται μισθοί, συντάξεις, να χάνουν τις επιχειρήσεις τους, να χάνουν τα σπίτια τους. Να λέω ότι οι βασικοί οι οποίοι έχουν πληρώσει το μάρμαρο στην κρίση είναι οι τράπεζες. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης, ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι και ο ίδιος δεν μπορεί να εννοεί αυτό. Ήθελε να δείξει απλά, εκτιμώ, ότι υπάρχουν ζητήματα βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος, το οποίο είναι απαραίτητος μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη. Επουδενή όμως δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε μία άποψη ότι έχει κυβέρνηση ότι η μεγάλη χαμένη της κρίσης ήταν οι τράπεζες. Υπήρξε μια κερδοφορία τη δεκαετία του 2000 ανεπανάληπτη και είναι στην ουσία η υπέτη για ένα μεγάλο μέρος της υπερχρέωσης των πολιτών, η υπέτη για την κατάρρευση της αγοράς ακινήτου η οποία υπήρξε τα πρώτα χρόνια της κρίσης, της υποτίμησης της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Δεύτερον, τι είπε, έκανε ένα άλμα μη λογικό κατά τη γνώμη και τι είπε. Επειδή λέει έκαναν 60.000 αρχικά, πάτσαν το κουμπί για να μπουν στην πλατφόρμα, αλλά τελικά μόνο 40.000 πήγαν στο επόμενο βήμα, το οποίο βήμα προϋποθέτει μαζί με πολλά άλλα πράγματα και την άρση απορρίτου, άρα λέει τεκμέρεται ότι οι 20.000 που δεν κάνανε αίτηση δεν θέλανε να αρθεί το τραπεζικό απόρριτο, άρα είναι κακοπληρωτές, άρα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ο ένας στους δύο είπε είναι κακοπληρωτής.
Αυτό είναι ένα άλμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι σαν να λέμε ότι ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο και ότι ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Δηλαδή, θεωρώ με όλο το σεβασμό ότι δεν ήταν δηλώσεις που αυτές ήταν συμβατές με την πραγματικότητα κυρίως. Mm-hmm. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή και ορθολογική βάση. Και σήμερα η προστασία πρώτης κατοικίας που υπάρχει είναι υποτυπώδης. Και η προηγούμενη κυβέρνηση έχει ευθύνες γιατί ο νόμος Κατσέλη καταργήθηκε. Υπάρχει ένας νόμος στον οποίο έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι θα αφορά 180.000 δανειολήπτες. Τελικά ναι. Έχουν μπει 273, έχουν οριστική απόφαση μείωσης του χρέους ή ρύθμιση των αφιλών τους. Ναι. Άρα έχουμε σαφώς μια αποτυχία αυτού του μοντέλου που λεγόταν πλατφόρμα και η αποτυχία αυτή δεν είναι κυρίως στη δομή της. Είχε καλή δομή το να μπαίνει ηλεκτρονικά, συλλογική διευθέτηση και αν δεν το κάνει η τράπεζα να πηγαίνει στο δικαστήριο. Είναι γιατί έχει τόσο πολλά κριτήρια όπου τελικά όλο και κάποιος δεν έχει ένα κριτήριο. Για παράδειγμα, το βασικό μειονέκτημα ποιο είναι, ότι έχει ένα όριο οφειλών αναπιστωτή 130.000 ευρώ για δάνεια στεγαστικά, 100.000 ευρώ για δάνεια επαγγελματικά. Η πλειοψηφία η οποία δεν έχει ρυθμίσει το δάνειό της έχει πιο μεγάλες οφειλές από αυτές. Η αλήθεια είναι, και αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού που λέμε λαϊκή κατοικία με την έννοια του σπιτιού στο Εγάλεο, στην Νίκαια, στο Περιστέρι, στην Τραπεζόνα, είχαν μπει στο νόμο Κατσέλη. Ακριβώς. Μία και μοναδική. Μία και μοναδική, αλλά και σε περιοχές που θεωρούνται πιο λαϊκές συνοικίες. Αυτοί οι άνθρωποι, η πλειοψηφία μπήκε στο νόμο Κατσέλη μέχρι το 2017 και έβγαλε απόφαση νόμου Κατσέλη και έχει ρυθμίσει ένα μέρος, ένα 20% των σημερινών κοκκινών. Πλην εμπόρων, δεν έχει μπει και αυτοί μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα. Δηλαδή η πλατφόρμα ορθώς φτιάχτηκε αν βρισκόμασταν το 10. Δηλαδή απευθυνόταν στα χαμηλά εισοδήματα, τα οποία όμως εν πωλής είχαν ήδη ρυθμίσει. Mm-hmm. Οι μεγάλοι χαμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να ρυθμίσουν, και αυτοί οι οποίοι, αν έχουμε την ολική άρση προστασίας και έχουμε το μοντέλο ρευστοποίησης που φέρνει η κυβέρνηση, θα είναι η πρώην μεσαία τάξη. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα χ εισόδημα τη δεκαετία του 2000, δανείστηκαν για να πάρουν σπίτια τα οποία κάνανε ενδεχομένως 150, 200.000, 250.000, όχι πλούσιοι. Άνθρωποι που είχαν μια καλή δουλειά, έναν αξιοπρεπή μισθό και οι οποίοι πήγαν να πάρουν ένα σπίτι ενδεχομένως λίγο καλύτερο. Αυτοί που βρέθηκαν μέσα στην κρίση να ζουν πάνω από τις δυνατότητες. Αυτοί οι οποίοι στην ουσία υποτιμήθηκε τόσο πολύ το εισόδημά τους, όπου μπορεί αντικειμενικά να μην θεωρούνται φτωχοί, να παίρνουν ένα 1.200 ευρώ. Ναι. Αλλά αν δανείστηκε το 2008 με ένα εισόδημα 2.500 ευρώ, προφανώς δεν μπορεί να δίνει μια μηνιαία δόση 1.000 ευρώ με 1.200. Αυτοί που θα έχουν το μεγάλο ζήτημα, από ό,τι φαίνεται, είναι αυτή η κατηγορία. Και αυτό το έχουν υποτιμήσει όλοι και θα έχουμε έναν κίνδυνο, μια χώρα η οποία βγήκε από το μνημόνιο μετά από 9 χρόνια και τουλάχιστον με τους νόμους, με τις ατέλειες, με τα θεσμικά ατοπήματα, καταφέραμε μέσα στα 9 χρόνια αυτά, με όλη την υποτίμηση που υπήρξε, να μην έχουμε τουλάχιστον μαζικούς πληστηριασμούς, ναι. Θα φτάσουμε να βγαίνουμε από το μνημόνιο και ξαφνικά να υπάρχουν ζώνες κοινωνικής περιθωριοποίησης. Πολύ μεγάλες. Και βλέπουμε ότι έχει υπάρξει και μία αλλαγή, μία, σε εισαγωγικά το λέω, αποθράσινση των τραπεζών. Έχουμε εδώ και ένα χρόνο, έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, κανονικά. Και εδώ και ένα εξάμηνο είναι με πολύ μεγάλη ένταση. Δεν είναι ότι θα έρθει το Μάιο. Οφείλεται αυτό, λέτε. Οφείλεται στο ότι υπήρχε ένα κονσένσους, υπήρχε ο νόμος Κατσέλη μέχρι το Φεβρουάριο του 2019. Ναι. Ο νόμος Κατσέλη πράγματι είχε κάποια άρθρα. Υπήρξε μια πολιτική τάση και αυτοσυγκράτηση όλων. Η συμφωνία, η περιβόητη συμφωνία κυρίων. Μια συμφωνία κυβέρνηση τραπεζών, ναι. Όπου ενώ δεν υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο ιδιαίτερο, δεν προχώρησαν στους πληστηριασμούς, ειδικά σε ακίνητα κάτω από 300.000, ενώ δεν ήταν πουθενά γραμμένο. Υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος μέχρι Φεβρουάριο 19 ήταν ενισχύ και είχε ένα άρθρο το οποίο μπορούσε να σταματήσει τον πληστηριασμό. Ναι. Ενδεχομένως πολλές φορές και άνθρωποι οι οποίοι πράγματι ήταν κακοπληρωτές. Είχε δηλαδή και κάποια στοιχεία κατάχρησης, να το θερμολογήσουμε. Δηλαδή υπήρχε το άρθρο που έλεγε ότι μόλις υποβάλλω την αίτηση αναστέλλεται κάθε καταδίωξη από την τράπεζα ακόμα μέχρι να δικάσω. Άρα ένας κόσμος, και εγώ, είχε έρθει πελάτης μου ο οποίος ήταν έμπορος, δεν έμπαινε στον νόμο Κατσέλη, του έκανα μια αίτηση, δεν έγινε στον νόμο Σταθάκη Κατσέλη έμπαινε όμως. Στον νόμο, όχι, όχι. Και στον νόμο Σταθάκη. Στον νόμο Σταθάκη δεν μπαίνανε οι έμποροι. Δεν ισχύει αυτό. Που είχαν πάει με εγγύηση την πρώτη. Ο νόμος Σταθάκη έκανε δύο. Έκανε. Χειροτέρευσε τα κριτήρια εισοδήματος για να μπαίνουν λίγο λιγότεροι. Πράγματι, συνέχιζε να μπορεί να μπει το 90% περίπου. Είχε δύο θετικά άρθρα. Ποιο, ότι μπαίνουν μέσα δάνεια σε εφορία και ταμεία. Τελικά δεν έγινε γιατί το ίδιο το κράτος. Το ίδιο το κράτος. Ήρθε στο δικαστήριο και τι έλεγε.
Ενώ ο νόμος είπε μπαίνουν οφειλές σε φορεία κατά μία, ερχόταν οι δικηγόροι του ΤΕΒΕ και του ΙΚΑ, όχι προφανώς μόνοι τους, ναι, και τι λέγανε, αντισυνταγματικός ο νόμος. Mm. Ο νόμος που η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπώ έφερε, έρχομαι και λέω στο δικαστήριο ότι είναι αντισυνταγματικός. Και τα δικαστήρια έκριναν κατά πλειοψηφία ότι πράγματι δεν μπαίνουν οφειλές σε φορεία κατά μία. Δεύτερον, και ολοκληρώνω, κύριε Γιάμαλη. Να σας ρωτήσω, θέλω. Ναι, δεύτερον, τι είπε ο νόμος Σταθάκη, ότι θα υπάρχει επιδότηση των δανείων από το κράτος. Δεν εφαρμόστηκε. Τώρα με την πλατφόρμα εφαρμόστηκε. Άρα τα δύο θετικά που είχε ο νόμος Σταθάκη δεν εφαρμόστηκαν. Πράγματι όμως τα προηγούμενα 4 χρόνια με τα θεσμικά ελλείμματα αυτά δεν είχαμε πληστηριασμούς. Ενώ σήμερα, και κλείνω, τι έχουμε. Έχουμε μια κυβέρνηση που λέει, τι λέει, θα φέρω ένα νόμο. Το ιδιωτικό δεν θα υπάρχει το πτωχευτικό δίκαιο. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό σώζει κανέναν άνθρωπο. Κανένα. Αυτό τι λέει. Δώστε όλα τι είναι, τι είναι αυτό, τι είναι, τι είναι η πτώχευση. Θα χάνει το σύνολο τη περιουσία σου, θα ρευστοποιείται το σύνολο και η πρώτη κατοικία και η δεύτερη ανέχει και η τρίτη. Και αν όφιλε 800.000, 200.000, ενώ έκανε η περιουσία σου 100.000, ναι, δεν θα σου ζητάμε τα ρέστα. Απ' την άλλη μεριά, να το πω πολύ απλά, αν εμένα μου πάρουν το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου και το ξεχικό μου και να χρωστάω 100.000, 50 εξτρά θα τους τα δώσω, από πού θα μου τα πάρουν. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να πουλάμε στο δανειολήπτη το αυτονόητο. Έχει ναι, μια βάση ότι κάποιοι... Του απαλλάστηκε ο εγγυητής του. Εδώ έχουμε. Αν αυτό οδηγεί σε απαλλαγή του εγγυητή, περιμένω να το δω, αν θα αφήσουν οι τράπεζες να γίνει αυτό, εκεί πράγματι οι εγγυητές θα έχουν ενδεχομένως κάποιο κέρδος από τον νόμο για να μην μηδενίσουμε και να μας κλειδώσουν. Στο 90% υπάρχουν εγγυητές. Σε ένα μεγάλο μέρος, δεν είναι το 90%, ένα μεγάλο μέρος. Πράγματι, εδώ λοιπόν θα έχουμε ένα τεράστιο, και τι λέει απλά ο νόμος, τι θα λέει, ότι κάποια πολύ αδύναμη οικονομικά συμπολίτες μας θα έρχεται το κράτος, αν χάσουν το ακίνητο, να επιδοτήσει ένα μέρος του ενοικίου που θα πρέπει να πληρώσουν σε μία άλλη μικρότερη οικία. Δηλαδή αυτός που έχασε το σπίτι του, το αμάξι του, το εξοχικό του ενδεχομένως και ζει με 3,60, θα παίρνει μια επιδότηση ενοικίου. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό, κάτι πολύ απλό. Αυτή η λογική τι λέει λοιπόν, να εισπράξουμε την αξία με πληστηριασμό των ακινήτων, όπου όπως ξέρετε σε πληστηριασμό τα ακίνητα βγαίνουν σε χαμηλότερη αξία από την πραγματική εμπορική αξία. Και ρωτάω, γιατί να μην υπάρχει ένας νόμος, το πνεύμα αυτό ήταν του νόμου Κατσέλη Σταθάκη, όπου εγώ έχω ένα σπίτι. Ναι. Κάνω το σπίτι αυτό 100.000 ευρώ. Και εγώ χρωστάω 150. Άρα η τράπεζα τα 100 μπορεί να μου πάρει και να μου το πληστηριάσει. Τα 100 θα πάρει. Και να μπορώ να επαναγοράσω, και ο νόμος Κατσέλη αυτό ήταν στην ουσία, το σπίτι μου στην πραγματική του αξία, 100.000 ευρώ, σε μία δόση 20 ετών, να το δώσω αύριο το πρωί, με ένα επιτόκιο να βγάλει και παραπάνω λεφτά η τράπεζα. Και οι τράπεζες να αρχίσουν να έχουν εισπράξη ποσών που σήμερα δεν έχουν και να μην καταραχθεί κοινωνική ειρήνη. Αυτό γιατί χωρίς κοινωνική ειρήνη, χωρίς κοινωνική ειρήνη, ούτε το τραπεζικό σύστημα μπορεί να το λύσει, ούτε η οικονομία μπορεί να το λύσει. Δεν γίνεται να έχει κάποιο περιουσιακά στοιχεία πολλά. Πρέπει να βάλει εγγύηση στα άλλα. Και ο νόμος Κατσέλη έλεγε ότι η λοιπή περιουσία ρευστοποιείται παρά μόνο αν είναι απρόσφορη ρευστοποίηση. Εδώ μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Και εγώ θεωρώ, δηλαδή ακούω τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό, ο οποίος τι είπε. Ότι, και είπε κάτι το οποίο, αν το δούμε εξωτερικά, ότι είπε ότι η στεγαστική πίστη προϋποθέτει έχει ένα ρίσκο, άρα δεν μπορεί να παίρνει κάποιο δάνεια χωρίς να έχει το ρίσκο αυτό. Άρα, αν ρισκάρει, μπορεί και να χάσει. Αυτό γενικά στην καπιταλιστική οικονομία είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Εγώ αυτό που έρχομαι να πω τι είναι. Επειδή μιλάμε για κανονικότητα, ας επιστρέψουμε στην κανονικότητα σε μισθούς, συντάξεις, στην βλέπουμε. Οικονομία. Και μετά, όταν η οικονομία είναι ρολαρισμένη και πράγματι ο καθένας παίρνει τα ρίσκα του χωρίς να έχουμε μεταβολές απρόπτες που δεν οφείλονται σε επαιτειότητά του, ας επιστρέψουμε τότε κύριε στην κανονικότητα των πληστηριασμών. Αλλά εδώ είναι σαν να λέμε, θα επιστρέψουμε πρώτα στην κανονικότητα των πληστηριασμών, γιατί έχουν πληρώσει το μάρμαρο οι τράπεζες. Άρα είναι οι τράπεζες προτεραιότητά μας και ο δανειολήπτης, ο οποίος είχε φοβερή μεταβολή οικονομικών συνθήκων, είναι σε δεύτερη προτεραιότητα, μπορεί και να πάρει ένα επίδομα επάνωση. Και θεωρώ προφανώς ότι αυτή η πολιτική δεν είναι μια πολιτική η οποία είναι σε σωστή κατεύθυνση. Έχω και τις ερωτήσεις του κόσμου, θα μου επιτρέψετε ένα ερώτημα. Λέει εδώ ο κύριος Γιάννης από Αθήνα, τι θα γίνει, ποια θα είναι η τύχη των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αφού το θέμα έχει λυθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με πολιτική απόφαση των χωρών. Δυστυχώς, ο Άριος Πάγος, όχι στην τελική δίκη που αναμένεται επί της συλλογικής αγωγής, αλλά σε μια ατομική αγωγή, απέρριψε την ανέρεση του δανειολήπτη και έκρινε ότι η αρχική αγωγή του να επιστρέψει το δάνειο σε ευρώ με την ισοτιμία που το έλαβε τότε, την απέρριψε. Mm-hmm. Είναι λοιπόν πιθανόν, δεν μπορούμε να το είμαστε σίγουροι, αν πει το ίδιο ο Άριος Πάγος,
δυσκολεύουν τα πράγματα για τους ανελήπτες. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, όπως έχει γίνει ανθρωπολογίες και σε άλλες χώρες και όπως έχουν πει και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, να έρθει και να το ρυθμίσει. Η πραγματικότητα είναι ότι κάποιες τράπεζες έχουν προγράμματα, αν η περιουσία δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν ανελήπτη, και έρχονται και μόνες τους και ρυθμίζουν την οφειλή σαν να ήταν στην αρχή ισοτιμία. Αλλά δεν το κάνουν δυστυχώς και κλείνω οι τράπεζες γενικά. Η τράπεζα δυστυχώς σήμερα, όταν πας να ρυθμίσεις, ενώ κάνει ρυθμίσεις, τι λέει. Αν η κυρία Γιάμαλ έχει ένα σπίτι το οποίο κάνει 80.000 ευρώ και κοστάει 200 και έχει μόνο αυτό και η τράπεζα θα της πει, κυρία Γιάμαλ, να το κάνουμε 100. Αν όμως η κυρία Γιάμαλ μπορεί να είναι καλοπληρώτρια, να μην έδωσε ποτέ κανένα δικαίωμα, να πλήρωνε από το εστέριμά της. Αν το σπίτι της έχει μια σημαντική αξία και είναι φιλέτο, δυστυχώς έχει αποδειχθεί, δεν πάει να παρακαλάει. Αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δόση που τη ζητάνε, θα προχωρήσουν σε πληστηριασμό. Γιατί η τράπεζα κοιτάζει ακριβώς τι μπορεί εύκολα να εισπράξει. Άρα εκείνοι που έχουν περιουσία υπέρτερη των υποχρεώσεών τους, άρα καλύπτεται η υποχρέωση από την περιουσία, έχουν βρεθεί να είναι σε δυσκολότερη θέση από εκείνους που έχουν μικρότερη περιουσία από την αξία της οφειλής μας. Το ένα ακόμη, θα θέλω όμως κάτι ήθελες να πεις, Μάρια, πες. Όχι, ήθελα να προσθέσω σε σχέση με τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Ότι, και το γνωρίζω αυτό από ρεπορτάζ παλαιότερα με τα οποία έχω ασχοληθεί. Ότι υπήρχαν τράπεζες οι οποίες όταν έδιναν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο είχαν αξιολογήσει τον κίνδυνο να αλλάξει η ισοτιμία. Mm. Που σημαίνει ότι σε ένα βαθμό ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να έχει τη γνώση ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί η τράπεζα να απαιτεί από το δανειολήπτη να έχει αυτή την οικονομική γνώση, μπορεί και να εξαπατήθηκε. Και το ίδιο έρχομαι να πω και σε σχέση με τα κίνητα. Μια πολιτική διαφημιστική. Το ίδιο συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ακίνητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ακίνητα. Τι θέλω να πω, για να είναι σαφές. Όταν ο δανειολήπτης πήρε το στεγαστικό του δάνειο προ-κρίσης, έχοντας ένα αρκετά καλό εισόδημα, το οποίο περιορίστηκε δραματικά στα χρόνια της κρίσης, δεν μπορούσε εκείνος να γνωρίζει από πριν ότι θα συμβεί αυτό. Εάν κάποιος έπρεπε να το έχει αξιολογήσει και να το προβλέψει, αυτή ήταν η τράπεζα. Δεν θα μπορούσε να το κάνει ο δανειολήπτης. Επομένως, ακόμη και σε αυτή την ιστορία των κόκκινων δανείων, η βασική ευθύνη, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, είναι της τράπεζας. Δεν είναι του δανειολήπτη. Υπάρχουν άνθρωποι, εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν έρθει στο γραφείο μου και έχουν πάρει δάνεια 200.000 ευρώ και ζητάω να δω τα καθαριστικά τους για να δω τι δυνατότητα είχαν τότε. Και μισότιμα 5.000 ευρώ ετησίως. Και έδινε η τράπεζα 200.000 ευρώ δάνειο. Προφανώς έχει μια ευθύνη και ο δανειολήπτης, αλλά εδώ βλέπουμε ότι και το τραπεζικό σύστημα ήταν συμμέτοχο. Δηλαδή, όταν έλεγε. Ναι, αυτό. Για το ερευνητικό φράγκο, λοιπόν, πήγαινε πια ο κ. Φουλγαράκης για το θέμα της ασφάλειας. Στα δικαστήρια, λοιπόν, που δικάζουμε δικηγόροι δανειολήπτες ερευνητικού φράγκου, ζητάμε από τους υπαλλήλους της τράπεζας που είναι μάρτυρες. Έχετε να μας δώσετε ένα χαρτί που να δείχνει ότι το δάνειο ασφαλίστηκε ή ότι το δάνειο αυτό και η τράπεζα έχασε ενώ από την αξιοτιμία. Δεν προσκομίζουν οι τράπεζες ποτέ τέτοιο έγγραφο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά ποτέ δεν προσκομίζουν έγγραφο που να δείξει ότι και η τράπεζα συμμετείχε στη ζημία. Άρα να πει η τράπεζα ότι ναι, και εγώ έχασα. Δυστυχώς δεν Τσουκαλά, να πούμε κάτι να το καταλάβω. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Τον κύριο Τσουκαλά, να ρωτήσω κάτι. Κύριε Τσουκαλά, αυτή τη στιγμή στον αριθμό των δανείων, επειδή έχετε μια γνώση, μιλάμε ότι είναι περισσότερα τα στεγαστικά και θα γίνει πρώτα τα εκεί. Τα επαγγελματικά είναι πιο τα πολλά επαγγελματικά είναι τα και έποτε τα στεγαστικά. Και πολλά καταναλωτικά οι κάρτες, αλλά στα καταναλωτικά που υποκρύπτουν και επαγγελματικά μικρών. Ναι, στα καταναλωτικά οι κάρτες, τι γίνεται. Εκεί είναι πιο ευέλικτες οι τράπεζες πότε. Αν έχει η κυρία Γιάμαλη σε μία τράπεζα ένα στεγαστικό δάνειο και έχει άλλα τρία καταναλωτικά κάπου αλλού, οι άλλες τράπεζες που δεν έχουν υποθήκη και βλέπουν ότι υπάρχει υποθήκη από άλλη πιστότρια, θα τις κάνουν ευνοϊκή πρόταση. Αν έχει τρία καταναλωτικά και δεν έχει υποθήκη πουθενά, θα πάνε με τα καταναλωτικά, θα γράψουν προσημείο υποθήκης, θα τα κάνουν στεγαστικά, θα τις πάνε να τις πάνε το σπίτι. Αν δεν έχει καθόλου ακίνητο, θα έχετε 90% διαγραφή. Ακριβώς. Ένα λεπτό τώρα. Κάντε το σχόλιο σας και μετά θα πω το εξαιρετικό σχόλιο του κυρίου Θεόφιλου από τη Νέα Ιωνία. Ελάτε, κύριε Βουλγαράκη. Όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα αναφέρονται πράγματι σε μια κανονική οικονομία. Πώς δημιουργούν τα λεφτά τράπεζες, πώς παράγει το χρήμα. Δηλαδή, πώς δημιουργείται χρήμα. Ανακεφαλαιοποιούμενες τρεις φορές. Θα σας εξηγήσω. Εάν υποτεθεί ότι. Γιατί έχουμε τράπεζα, και καλή μνήμη. Όχι, εννοώ ότι αν μια τράπεζα έχει 100 ευρώ καταθέσεις, υποχρεούται εκ του νόμου να έχει στο ταμείο της, ας πούμε, τα 10, παράδειγμα. Ναι. Τα υπόλοιπα 90, τι τα κάνει η τράπεζα, τα δίνει δάνεια. Και από τα 90 πάλι αυτά,
που θα δώσει δάνειο με επιτόκιο, υποχρεούνται πάλι το 10% να έχει, άρα ξαναδίνει το υπόλοιπο 90%. Και έτσι ρολάει η οικονομία. Αυτά όμως συνήθως ασφαλίζονται, διότι στην περίπτωση που αυτό το ποσό που λείπει δεν πληρωθεί, θα πρέπει από κάπου αλλού να βρεθεί. Ποιος το κάνει αυτό? Οι μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Τα hedge fund κτλ. Κτλ. Αυτό φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έγινε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι τα τραπεζικά στελέχη. Δεν έγινε. Προφανώς. Τα τραπεζικά στελέχη. Δεν ελέγχθηκε ποτέ κανένα γι' αυτό. Προσέξτε, έπαιρναν προαγωγές αν έπιαναν συγκεκριμένους στόχους σε δάνεια. Δηλαδή, αν μπορούσαν να αυξήσουν τα δάνεια, του έλεγαν είσαι καλός υπάλληλος, άρα πάρε προαγωγή. Μόνος. Και στη συνέχεια έρχεται και ελέγχει τραπεζικό στέλεχος και του λένε εσύ γιατί έδωσες δάνειο στον Τζουκαλά. Κακό σου το έδωσες. Δεν είχε το collateral. Και μπλέκει ο τραπεζικός, μπλέκει και ο πολίτης ο οποίος εξωθήθηκε να πάρει. Και όταν εμένα μου λες ότι το επιτόκιο είναι σταθερό για 150 χρόνια και είναι κάτω του επιτοκίου από το Euribor, ας πούμε, δηλαδή του ευρωπαϊκού επιτοκίου, γιατί να μην πάρω εγώ, αφού εσύ είσαι ο ειδικός. Πάντως η ουσία είναι ότι ο πολίτης, ότι ο διπλανός μου με τα ίδια λεφτά πήρε σπίτι, ο παραδιπλανός μου πήρε σπίτι. Και αυτό συνέβαινε πολλά χρόνια σήμερα. Σαφώς, εδώ δηλαδή εκπαιδεύτηκε σε μια λογική ότι πρέπει όλοι, ακόμα και να μην έχουμε εισόδημα, να πάρουμε δάνειο για σπίτι. Δεν εκπαιδεύτηκαν μόνοι τους. Έχει ευθύνες και οι τράπεζες και το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνες. Δεν το συζητάμε αυτό. Το οποίο στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε. Ότι μπορεί να έχει κάποια μικρή ευθύνη ο δανειολήπτης. Πρέπει να ρυθμιστεί, γιατί έχει ρυθμιστεί σε όλη την Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα. Ναι. Να πάμε λοιπόν. Θέλω να διαβάσω στον κύριο Γιώργο Αντά δύο μηνύματα τηλεθεατών. Ο κύριος Θεόφιλος λοιπόν λέει: τελικά, όπως διαπιστώνω, όσοι έχουν τον τρόπο, όπως τα κόμματα, κυρίως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κουρεύουν και μάλιστα όσο θέλουν τα δάνειά τους. Οι υπόλοιποι πολίτες όμως είτε αδυνατούν είτε στερούνται προκειμένου να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους και δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. Διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Μπράβο και μπράβο σε όλους εκείνους που τους ξαναψηφίζουν. Και η κυρία Βίκη λέει, κυρία Γιώργαντά, πληστηριασμοί σε πρώτη κατοικία για χαμηλά εισοδήματα σε άτομα που δεν είχαν εισόδημα, είχαν πολύ χαμηλό εισόδημα, δεν γίνονταν. Μιλώ εκ πείρας. Τώρα, χωρίς εισόδημα, χωρίς κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, μας παίρνουν το σπίτι και ακυρώνουν τον νόμο προστασίας πρώτης κατοικίας. Είναι έγκλημα αυτό που κάνετε. Χιλιάδες κόσμος θα βγει στον δρόμο. Λυπάμαι γιατί κανένας δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Κύριε Γιωργάντα. Η προστασία της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2008 από την κυβέρνηση Καραμαλή. Και ανανεωνόταν για τα επόμενα χρόνια 9-10, μάλλον 7-8-9 και το 10 ήρθε ο νόμος Κατσέλη. Να θυμίσω κάτι. Συνεχίστηκε έως και το 13 παράλληλα να ισχύει. Έφτασα πρώτα στο νόμο Κατσέλη. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Τσουκαλά. 7-8-9. Έτσι ακριβώς. Το 10 έρχεται ο νόμος Κατσέλη. Η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση τον ψήφισε. Γιατί ήταν ένας νόμος προς σωστή κατεύθυνση, ήδη είχε αρχίσει να φαίνεται η κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισε τον νόμο Κατσέλη. Ερχόμαστε στην περίοδο την επόμενη. Η προστασία αυτή συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και παίρνει τις εκλογές με τη λέξη συσάχθεια. Τη λέξη συσάχθεια. Ξεμπερδεύουμε το παλιό, ήταν λοιπόν, το σύνθημα. Ακούστε λίγο. Έρχεται το καλοκαίρι του 2015. Φεύγουν με τα capital controls 40 δις νωρίτερα από αυτό, μάλλον από αυτό που είχε ξεκινήσει. Αυτοί που λέγανε ότι θα έρθουν οι κουμπιστές, θα πάρουν τα βγάζουν 40 δις από τις τράπεζες. Κάνουμε μια αχρίαστη ανακεφαλοποίηση το καλοκαίρι του 2015. Έχουμε μια κατάρρευση των τραπεζών. Και όταν μιλάμε για κατάρρευση. Κύριε Μαρατή, θα έχετε την ευκαιρία να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε. Ό,τι λέω είναι ακριβές ό,τι έχει συμβεί. Όταν μιλάμε για κατάρρευση των τραπεζών, ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει ότι το τραπεζικό σύστημα οφείλουμε να το στηρίξουμε για να λειτουργεί. Γιατί άλλως δεν μπορεί να λειτουργήσει καμιά οικονομία. Αυτοί που πίστευαν ότι μπορεί να υπάρξει οικονομία χωρίς τραπεζικό σύστημα, νομίζω έχουν ζήσει τις αυταπάτες τις οποίες πληρώσαμε. Δική σας υπουργή, λοιπόν, όταν ήμασταν εμείς και που έτρεπα τον κόσμο να βγάλει τα χρήματα απ' έξω. Ακούστε με λίγο. Νομίζω όμως ότι δυστυχώς επαληθεύτηκαν από τις εξελίξεις. Μα ήδη για τις αυταπάτες σας μιλήσατε, τις παραδεχτήκατε και τα λάθη σας και τους τείχους που βρήκατε μπροστά σας. Όταν σας λέγαμε θα βρείτε τείχους, λέγατε δεν βρούμε τίποτα. Ένα λεπτό, κύριε Γιωργαντά. Δεν είναι τα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει πληστηριασμοί. Στις εξελίξεις, ποιοι εκείνοι οι οποίοι προέτρεπαν τον κόσμο να βγάλει τα λεφτά του έξω? Όχι, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν για την ανευθυνότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου λέτε, αυτό το πρώτο 7μηνο είναι κανείς περήφανος για αυτό το πρώτο 7μηνο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από τους σημερινούς που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό έχει καταγραφεί ιστορικά, το έχετε αποδεχτεί τις ευθύνες σας γι' αυτό. Είπατε, κύριε Γιωργαντά, επιλέξει ότι δικαιώθηκαν. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν από τις εξελίξεις. Προέτρεπαν τον κόσμο από τα λεφτά του έξω. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Μιλάμε για 5 προεδρικά διατάγματα
με τα οποία κλείσαμε τις τράπεζες. Και σας άφησαν 37 δις μαξιλάρι, εκ των οποίων τα 12 τα δώσατε στο σχέδιο Ηρακλής στις τράπεζες. Έχουν όλα κριθεί και ιστορικά, αλλά έχουν και την επιδοκιμασία ή την αποδοκιμασία του εκλογικού σώματος. Εγώ τώρα μιλάω για την ιστορική διαδρομή της προστασίας πρώτης κατοικίας. Η πρώτη λοιπόν κατοικία προστατεύτηκε από την κυβέρνηση Καραμαλή, συνεχίστηκε να προστατεύεται με παρατάσεις συνεχόμενες. Έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ μια προσπάθεια η οποία τελικά ήταν χειροτέρευση της υπάρχουσας κατάστασης και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα οριακό σημείο. Ήταν και καταγράφηκε νωρίτερα γιατί οι όροι όπως ήταν στο νόμο Κατσέλη. Είναι το ποσό από 300.000. Οι όροι όπως ήταν στο νόμο Κατσέλη προς το δυσμενέστερο τελικά τροποποιήθηκαν από εσάς. Δεν είχε καθόλου. Κύριε Τσουκαλά, ήταν προς το δυσμενέστερο σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη τροποποιήθηκαν. Ο νόμος Κατσέλη δεν είχε καθόλου όρια. Ο νόμος εδώ και έβαλε καθόλου. 36.000 ευρώ. Μόνο να το εξή. Είπατε σωστά την ανάλυση. Ο νόμος που έβγαλε η κυβέρνηση Καραμαλή πρώτη από το 8 και συνεχίστηκε, δεν σταμάτησε το 10. Συνέχισε παράλληλα με τον νόμο Κατσέλη έως το Δεκέμβριο του 2014. Όπου τότε όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φεύγοντας δεν τον ανανέωσε. Για ένα εξάμηνο, αλλά να σας πω, δεν υπήρξε εκείνο το εξάμηνο ούτε μία εκτέλεση. Ξέρετε ότι δεν υπήρξε ούτε μία εκτέλεση. Φοβάμαι ότι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Όταν λέμε για τις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που υπάρχει κόσμος ο οποίος κινδυνεύει να χάσει την πρώτη του κατοικία και είστε εσείς κυβέρνηση, δεν γίνεται να λέμε αυτό. Αυτό προσπαθούμε να δούμε. Έχουμε ορίσει μια πλατφόρμα, έχουμε μια προθεσμία μπροστά μας όπου όλοι όσοι έχουν ανάγκη και δεν είναι κακοπληρωτές γιατί δυστυχώς υπάρχουν. Όποιος οφείλει πάνω από 130.000 είναι αναγκαστικά κακοπληρωτής. Μα δεν είπα κάτι. Όποιος οφείλει λοιπόν, κύριε Γεωργαντά, μα να μπει στην πλατφόρμα. 130.000 δεν μπορεί να μπει. Λοιπόν, δεν μπορεί να μπει. Μήπως είναι αυτό που φοβάται να δείξει. Είναι προηγούμενη κυβέρνηση. Κύριε Τσουκαλά, μήπως είναι αυτό που φοβάται να δείξει και τα άλλα δύο σπίτια που ίσως έχει. Αυτό που πραγματικά έχει τις προϋποθέσεις, γιατί να μην μπει. Σας λέω ξεκάθαρα, δεν μπορεί να μπει κάποιος αν οφείλει πάνω από 130.000. Τι σπίτια, και 10 σπίτια να έχει και ένα να έχει. Αν οφείλει 130.000 100 ευρώ, δεν μπορεί να μπει. 130.000 κεφάλαιο. Ναι, όχι, μαζί κεφάλαιο με τους στόχους τελευταίου εξαμήνου. Μαζί με τους στόχους τελευταίου εξαμήνου. Άρα μαζί αυτό καλύπτει μια πολύ, αυτό καλύπτει μια πολύ μεγάλη κατηγορία δανειοληπτών. Εγώ θα ήθελα να καλυφθούν όλοι. Καλύπτει μια πολύ μεγάλη κατηγορία δανειοληπτών. Γιατί πρέπει όμως να δούμε και την ανάγκη στο τραπεζικό σύστημα να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 273 άτομα. Πολλούς δεν τους λες, Υπουργέ μου. Καλύπτει είμαστε παραπάνω στην εξέλιξη τη διαδικασία τώρα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 2,5 μήνες. Παραπάνω. Θα δούμε, μέχρι 30 Απριλίου. Και μετά θα έχουμε και να βγουν 10.000. Αυτή είναι η λύση. Ναι, μα προσπαθώ για να ακουστώ. Κύριε Τσουκαλά, ξέρετε ότι μέχρι 30 Απριλίου θα ισχύσει αυτό. Να δούμε ποιοι τελικά θα μπουν, να δούμε τι τελικώς θα γίνει. Και η κυβέρνηση δεν έχει πει ότι μετά θα υπάρχει κανένα δείκτης προστασίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά καταλαβαίνετε τι. Ότι αν από τώρα αποκαλυφθεί όλος ο δείκτης προστασίας της επόμενης ημέρας, δεν θα μπορέσει να γίνει και χρήση αυτής της πλατφόρμας. Έστω από αυτούς που έχουν το δικαίωμα να γίνει. Ας μην βιαστούμε. Η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά έδειξε την ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα. Οι πληστηριασμοί των όποιων ακινήτων επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γίνανε. Δεν γίναν τώρα. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί δεν ψηφίστηκαν από εμάς. Πρώτη κατοικία δεν το τελευταίο χρόνο έχουμε δει πληστηριασμούς. Όχι. Δεν, για πρώτη κατοικία δεν έχει γίνει. Άλλο είναι μεταξύ ιδιωτών, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησαν και πρώτη κατοικία. Ναι. Μετά το Φεβρουάριο του 19 ξεκίνησαν να γίνουν. Ο κύριος Λαφαζάνης πού πήγαινε και διαμαρτυρόταν. Σε ιδιωτικές πληστηριασμούς. Πληστηριασμοί γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια από το Γαλλικό. Μια και μοναδική γίνεται. Για μια και μοναδική, η αλήθεια είναι ότι με μικρές εξαιρέσεις από το Φεβρουάριο και μετά που σταμάτησε ο νόμος Κατσέλη έχουν αρχίσει να βγαίνουν προγράμματα πληστηριασμού και να γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Αυτό που προκύπτει σαν αναγκαιότητα για το πολιτικό σύστημα και για την Βουλή και για όλους τους βουλευτές και εμείς ακόμα θεωρώ ότι θα καταθέσουμε την πρόταση είναι να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Εμείς σε συνθήκες μνημονίων, προγραμμάτων. Καταφέραμε 5 πράγματα, τα 2 τα είπε θετικά. Νομίζω ότι όμως ότι υπάρχει και το επιχειρηματικό, ότι έχουν μπει και τα επιχειρηματικά δάνεια, κύριε Τσουκαλά, τα οποία είχαν δοθεί με εγγύηση της πρώτης κατοικίας. Μέχρι 100.000. Μέχρι 100 αυτή. Ναι, το νούμερο δεν το θυμάμαι, αλλά έχουν μπει και αυτά. Είναι 130.000 ευρώ για τα στεγαστικά και μέχρι 100.000 για τα επαγγελματικά που έχουν υποθήκη στην πρώτη κατοικία είναι 100. Άρα δεν είναι ξέρω δύσκολα. Προφανώς η οικονομική τώρα και ο κ. Σταθάκης που ήταν και λοιπά για να όχι, βάζουν τέτοιο όριο. Αυτός είναι ο νόμος, η πλατφόρμα που έγινε προφανώς, πριν. Για να βάλουν το όριο έχουν κάποια στοιχεία σε σχέση με το τι γίνεται. Οι τράπεζες όμως όφυλαν και αυτό δεν το κάνανε. Όπως όταν δώσανε δάνεια σε φαντ.
έπρεπε να ενημερώσουν και να κάνουν συζήτηση με τους δανειολήπτες. Δεν το κάνανε και επί δικό μας ημερών δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε και επί δικό μας ημερών. Και έχω παραδείγματα και από στενό προσωπικό μου περιβάλλον. Δεν ήταν όμως δεσμευμένες να προτείνουν το ίδιο πράγμα στο δανειολήπτη. Κάνανε προτάσεις, οι οποίες ήταν όμως πολύ δυσμενέστερες από εκείνες που μπορούσαν να αντέξουν. Εμείς το Μάιο, ενώ στα ΦΑΤ τα δώσανε πολύ φτηνότερα. Εμείς λοιπόν το Μάιο κάναμε μέχρι τις, εκεί που μπορούσε, μέχρι τις 31 Δεκάτου. Ήρθε η κυβέρνηση, έδωσε μια παράταση 4 μήνων. Mm-hmm. Από εδώ και μετά πρέπει να συνεχίσει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ούτε σε κανονικότητα ήρθαμε, ούτε τίποτε. Μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης να λέει ότι εδώ τώρα κάνουμε μια συγκεκριμένη πολιτική έτσι ώστε να μπουν περισσότεροι στην πλατφόρμα, να δούμε τι θα γίνει κλπ. Και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι στην πρόθεσή μας. Εγώ πάντως αυτά που άκουσα, εγώ ανησυχώ γιατί δεν αφισβητήσω την καλή διάθεση του κύριου Γεωργιάδη. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Με βάση και την οδηγία της δεύτερης ευκαιρίας την οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπω αυτό το οποίο είπατε κι εσείς κύριε Τσουκαλά και νομίζω καλύτερα ίσως δεν θα μπορούσα να το πω και εγώ. Δηλαδή, θα πάνε πρώτα στη ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων και μετά θα καθίσουν να δούνε πώς μπορούν να γίνουν οι διακανονισμοί. Mm. Αυτό προβλέπω και εγώ και η πρόβλεψη δική μας είναι ότι θα πάνε σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας 5.000 έως 25.000. Από εκεί και μετά, γι' αυτό ξαναλέω τις επόμενες μέρες, νομίζω και ο ΣΥΡΙΖΑ τεκμηριωμένα θα καταθέσει πρόταση 5 έως 25, ανάλογα με το τι θα. Όχι, 5.000 έως 25.000 περιπτώσεις. Οι οποίες θα πάνε. Η προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνει. Κυρία Μανατίδη, να σας ρωτήσω. Να συνεχιστεί δηλαδή. Εγώ το καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Άκουσα όμως την περασμένη εβδομάδα που ήρθε ο Επίτροπος, ο Ευρωπαίος, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, που διαφεύγει το όνομά του, έχει ο Τζεντιλόνι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση στην αλλαγή τέλος πάντων του θέματος και στην άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μήπως δεν μπορεί να κάνει κάτι και η κυβέρνηση ή είναι κάτι το οποίο απαιτεί πολιτική βούληση την οποία δεν έχει η κυβέρνηση, γιατί είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Οι ρυθμίσεις που κάναμε εμείς ήμασταν μέσα σε πρόγραμμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι διαφορετική η πολιτική, οι πολιτικές και οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν. Και βεβαίως θα πρέπει να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, οι τράπεζες και όλα αυτά, αλλά με τρόπο τον οποίο καλύπτει και τις ανάγκες της κοινωνίας. Η κυβέρνηση έχει περισσότερο λυμμένα τα χέρια για να δώσει λύσεις οι οποίες δεν θα επιφέρουν πληστηριασμούς. Είμαστε σε διαφορετικό περιβάλλον οικονομικό. Εμείς βάλαμε τις ράγες και για την οικονομία και είδατε ακόμα ναι, και για τον δεκαετέσιο ομόλογο κλπ. Από τα μνημόνια, κυρία Μανατίδη, και θα ναι, και τη ρύθμιση την τελευταία τη φέραμε το Μάιο εμείς για, ναι. για τα δάνεια αυτά και συζητιότανε. Όλη αυτή η ιστορία του τραπεζικού συστήματος ήταν και μια γενικότερη συζήτηση σε σχέση με το σχέδιο Ηρακλής. Το οποίο δυστυχώς κάποια περάσαμε εμείς, τα υπόλοιπα τα διαπραγματεύτηκε η Νέα Δημοκρατία και όχι εμείς. Και βλέπετε υπάρχουν πολλά θέματα και με το σχέδιο. Και είναι και πολύ Ηρακλής. Μεγάλη κριτική για το σχέδιο. Άρα λοιπόν προχωρούσαμε με ένα συγκεκριμένο δρόμο. Δυστυχώς η 7η Ιουλίου τα άκουψε αυτά. Μάλιστα. Κύριε Γεωργαντά, θέλετε να απαντήσετε κάτι στον κύριο Αμανατίδη. Κοιτάξτε. Εγώ να σας ρωτήσω λίγο για το σχέδιο Ηρακλής, γιατί μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είπατε πριν για τις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Το εκλογικό αποτέλεσμα. Α, για εκείνα δεν απάντησα, είναι αλήθεια, αλλά θεωρώ. Το 2015 πρέπει να ξαναθυμηθούμε κάποια πράγματα. Πού βρισκόμαστε και πού βρισκόμασταν το 2015. Αυτά τώρα περί κόστους και αν είμαστε περήφανοι για το διάστημα γίνεται, η χώρα έδωσε και δώσαμε και οι πολίτες και η κοινωνία μια σημαντική μάχη απέναντι σε ένα μεσοπρόθεσμο, αν το θέλετε, το οποίο μας είχε 40 δισεκατομμύρια επιπλέον από όσα έφερε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω την αλήθεια. Αυτό αντιπαλέψαμε και αυτό το καταφέραμε. Γι' αυτό και η χώρα βγήκαμε από τα προγράμματα. Και με όρους τους οποίους για 10 χρόνια τουλάχιστον υπάρχει ένας δρόμος που μπορούν να αναπτυχθούν πολιτικές σε όφελος της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά ας χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία και όχι να κοιτάξει τα συμφέροντα των δικών της λίγων οι οποίοι τους βοήθησαν για να βγάλουν τις εκλογές. Δεν γίνεται. Κύριε αυτό Γιάννη. Θέλω να πω, τίποτα άλλο. Αφού συμφωνήσουμε με τον κύριο Μανατίδη ότι πρέπει να αποδώσουμε. Δεν σας ρώτησα όμως. Επειδή. Συγγνώμη, εγώ διέκοψα την κυρία Γιάμαλη, είναι αλήθεια. Δεν σας ρώτησα, ενώ δεν ολοκλήρωσα την ερώτησή μου. Όχι, δεν σας ρώτησα. Προφανώς να κάνουμε παρατηρήσει. Εγώ φταίω γιατί διέκοψα την κυρία Γιάμαλη. Πρέπει να συμφωνήσουμε με τον κύριο Μανατίδη, να δώσουμε ένα βραβείο στον κύριο Βαρουφάκη, λοιπόν, που διαχειρίστηκε τόσο υπέροχο εκείνο το 7μηνο. Και βεβαίως να θυμηθούμε, κύριε Μανατίδη, ότι όλο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο κόστος δεσμεύσεως της χώρας για πάρα πολλές δεκαετίες. Το γνωρίζετε πολύ καλά, να μην το επαναλάβουμε. Παρακαλώ, κυρία Γιάμαλη, θέλετε να. Το ερώτημα που ήθελα
ήθελα να σας κάνω πριν και είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Αμανατίδη είναι το εξής. Φέρατε εσείς ένα σχέδιο Ηρακλής, το οποίο παρά τις αυταπάτες που λέγατε νωρίτερα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που προκύπτει με δεδομένο ότι έχετε και την πατρότητα πλέον του προϋπολογισμού και ίσως είναι ο δεύτερος ελεύθερος προϋπολογισμός μετά την ολοκλήρωση των μνημονίων, σας άφησαν παρακαταθήκη 37 δις μαξιλάρι. Και δίνετε τα 12 στις τράπεζες για το σχέδιο Ηρακλής, χωρίς καμία εγγύηση, ούτε για τα κόκκινα δάνεια, ούτε για την πρώτη κατοικία, την ώρα που οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια 3 φορές. Μήπως αυτό δείχνει έτσι μια στρεβλή προτεραιότητα? Δεν είναι ανακεφαλαιοποίηση. Ναι, δεν είναι, αλλά παίρνουν λεφτά. Είναι 12 και με... Και τα σπίτια θα τα πάρουν. Και Σπύρο μου, με υπογραφή υπουργού θα μπορεί να αυξηθεί αυτό το ποσό. Ονομάστε το όπως θέλετε, αλλά παίρνετε ακόμα 12 δις στις τράπεζες και τα σπίτια θα χαθούν. Ότι τυπικά μπορεί να βγήκαμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2019, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι συνέπειες των συμφωνιών του ΣΥΡΙΖΑ μετά την πολιτική της οποίας εφάρμοσε, υπάρχουν μπροστά μας. Και υπάρχουν μπροστά μας, έξω από την επιτήρηση, υπάρχει και μια ανάγκη, και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη για τη χώρα μας, για να υπάρχει μια ουσιαστική ανάταξη της οικονομίας μας, για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Σε την οποία σας την είχαν αφήσει, λένε. Σε αυτήν την. Έτοιμη. Ποια μας είχαν αφήσει. Α, πάλι από το μαξιλάρι, έτσι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για πέστε μου. Για το 2,5%. Λένε ότι είχε φτιαχτεί ένα escrow account, το λογαριασμό αυτό, να μην επαναλαμβάνουμε πράγματα που έχουν ακουστεί στους πολιτικούς και νομίζω ευτελίζω και το επίπεδο της συζήτησής μας αυτή τη στιγμή που είναι καλό. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα δεν τα βρήκαμε ποτέ πουθενά. Αυτός ο λογαριασμός δεν άνοιξε ποτέ. Αυτό που έχω να πω εγώ αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Απόλυτη οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Δυστυχώς, οριζόντια απόλυτη δεν μπορεί να υπάρχει στη χώρα. Προσπαθούμε όμως να διασφαλίσουμε εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δανειολήπτες, ώστε να δουν μεγαλύτερος αριθμός δανειολήπτων, οι οποίοι πράγματι στα χρόνια της κρίσης χάσαν το εισόδημά τους. Θα φέρουμε κάτι άλλο. Γιατί η μη οριζόντια από την καθόλου έχει τεράστια απόσταση. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι οριζόντια. Ήταν οριζόντια. Σας λέει κάτι άλλο νομίζω, κύριο Τσουκαλά. Εδώ ακούμε τον υπουργό να λέει για πτωχευτικό δίκαιο που θα χάνει τα πάντα και δεν θα μένει τίποτα. Εντάξει, από την άλλη μεριά λέτε εσείς και εγώ συμφωνώ, ναι, να μην έχουμε δεν οριζόντια. Δεν μπορεί να είναι οριζόντια. Ναι, δεν μπορεί να είναι οριζόντια. Εμείς δεν θα πούμε για τις άρχεια. Ένας προβληματισμός στην κυβέρνηση να ξαναδούν το θέμα. Ελπίζω να υπάρχει. Να κρατήσουμε ως θετικό ότι οι άνθρωποι το ξανασκέφτονται. Εμείς έχουμε δείξει μέχρι τώρα συνολικά με τις βάσεις μας και με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε αυτά τα ζητήματα την ευαισθησία μας και πραγματικά την τόλμη μας να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Απλά θέλουμε να πούμε και αυτό που δεν τόλμησε να το πει ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως έλεγε τα αντίθετα περί της άκρειας, ότι απόλυτη οριζόντια προστασία δεν μπορεί δυστυχώς να υπάρξει. Δεν είναι ευαισθησία το να μένουν όλοι απ' έξω, κύριε Γιωργάντα. Κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό. Παρακαλώ. Δεν είναι λογικό να μένουν τόσο, να μένουν όλοι απ' έξω. Αν θα γίνονται μαζικοί. Κοιτάξτε, οριζόντια σημαίνει να μην υπάρχει κανένας πληστηριασμός και... πρώτης κατοικίας. Αυτό σημαίνει, κύριε Τσουκαλά. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Η άλλη άποψη είναι πτωχευτικό δίκαιο, χάνονται τα πάντα. Είναι, ξαναλέω, είναι τεράστια η απόσταση. Να μπει με κριτήρια εισοδήματος. Θα το δείτε το πτωχευτικό δίκαιο. Ευρύχωρα, προστασία πρώτης κατοικίας. Ας δούμε πρώτα μέχρι 30 Απριλίου. Όχι τζάμπα. Να πληρώνει ο δανειολήπτης σε 20-30 χρόνια. Την εμπορική αξία να επαναγοράσει το αντίκτυπο. Δεν λέμε να του το να δούμε πρώτα μέχρι 30 Απριλίου πώς ακριβώς θα προχωρήσει όλη μετά αυτή η πλατφόρμα. Και εδώ είμαστε να επαναξιολογήσουμε ό,τι πρέπει να επαναξιολογήσουμε. Να μην δούμε σκηνές Ισπανίας το είναι το αυτό, θέμα. Γιατί μετά μπορεί να είναι αργά, κύριε Γιώργαντα. Το ερώτημα είναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης να έρθει κάποιο άλλο σχέδιο το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν θα αφήσει απροστάτευτο αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Δεν το έκανε ποτέ, δεν θα το κάνει. Κύριε Γιώργαντα, έχω πάνω από 2 διαφορετικές δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη που συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση ότι θα αφαιθεί κόσμος απροστάτευτος. Εσείς θεωρείτε, δεσμεύεστε μάλλον. Αυτό ότι που έχει γίνει πραγματικά ανάγκη δεν θα τον αφήσουμε απροστάτευτο. Μάλιστα. Κύριε Αμανατίδη, θέλατε να παρέμβετε. Οι κινήσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να το αντιμετωπίσει με το πτωχευτικό δίκαιο. Εγώ δεν, ξαναλέω, δεν αφισβητώ τις καλές προθέσεις ή την επιθυμία που έχει ο κύριος Γεωργαντάς να λειτουργήσει έτσι. Ωστόσο, οι κινήσεις μέχρι τώρα δεν μας έχουν δείξει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι θα πάει και ελπίζω να διαψευστώ. Δηλαδή, σε αυτό που είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ρευστοποίηση περιουσίας και μετά να δει για το διακανονισμό. Οι τράπεζες πρέπει να δεσμευτούν.
στις κινήσεις τους και θα πρέπει να υπάρξει η προστασία της πρώτης κατοικίας και σε διαφορετικό πλαίσιο. Η κυβέρνηση έχει τα περιθώρια να φέρει διαφορετικές λύσεις. Εμείς σαν κόμμα θα φέρουμε τέτοια πρόταση στη Βουλή. Mm-hmm. Γνωρίζω ότι είναι στη διαδικασία της σύνταξης και θα το δείτε και τις επόμενες μέρες. Μαζί με το Πασόκ. Ό,τι δεν φέρω ως κυβέρνηση, το φέρω ως αντιπολίτευση. Θα σας πω κάτι. Αυτό που κάποιες προτάσεις από το Κοινάλ που άκουσα και τον κύριο Γεγκέρου ήταν καλές. Δεν ήταν άσχημες. Μυριζόμαστε εμείς μια σύγκληση τώρα. Δεν είναι, κοιτάξτε, ό,τι είναι σωστό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο νόμος Κασέλη ήταν σωστός που δεν τον ψηφίσατε, κύριε Μανατή, το 10. Πραγματικά δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ψηφίσατε, δεν το ψηφίσαμε. Θέλω να το ελέγξω, να σας πω. Ο κύριος Τσακαλάς μπορεί να το επιβεβαιώσει. Δεν είχε ψηφιστεί. Προφανώς υπάρχει κάποιο. Δεν υπήρχε σύγκριση που υπάρχει τώρα. Υπήρχε κάποια, όχι, κάποια αιτιολόγηση. Καλά, εδώ εσείς συγκυβερνήσατε με την Νέα Δημοκρατία. Με το Πασόκ, κύριε Γιωργαντά. Δεν το κρύψαμε. Η δυνατότητα να κουρεύεται και το δάνειο σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη ήταν επί δικής μας διακυβέρνησης. Τα αντιμετωπίσαμε όλα, όχι. Αλλά από εκεί και μετά, όπως δεν αντιμετωπίσουμε, σας είπα ξανά, θεωρώ ότι οι τράπεζες δεν φέρθηκαν σωστά στους διαλύσεις και κατά τη δική μας περίοδο, μη ρωτώντας τους και δίνοντας και έναν αριθμό δανείων στα φαντ. Δεν το κάνανε. Μάλιστα. Ωστόσο, όμως, υπήρχε η πολιτική κατεύθυνση και έτσι σταματήσαμε αυτό το οποίο είχε στις τράπεζες να κάνουν τους πληστηριασμούς. Τώρα είμαστε σε διαφορετικό περιβάλλον και η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Κύριε Βουλγαράκη, εσείς πιο κατανοητό τι να το πάρει. Δεν έχει και αξία να ανατρέχετε στο παρελθόν, γιατί στο τέλος, τον Ιούλιο ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή σε εσάς για να του λύσετε αυτά τα προβλήματα. Επομένως, το να συζητάμε τώρα ότι δεν έφερε τους νόμους αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν στην κυβέρνηση. Είναι πολύ καλό να θυμόμαστε μερικά πράγματα. Ναι, ακούστε, δεν αποποιούμε καμία αυθήνη. Κακό δεν είναι να θυμόμαστε. Όλοι πολύ έχουμε μείνει και θυμόμαστε. Λέω τις συνέπειες πληρώνουμε τώρα, εσείς πήρατε την εντολή. Βεβαίως. Να διορθώσετε ορισμένα πράγματα. Εμείς δεν ξεγελάσαμε τον κόσμο μιλώντας για συσάχθεια. Κύριε Ραβαντινέ, η Νέα Δημοκρατία δεν μίλησε για συσάχθεια προεκλογικά. Καλά, σχίζατε τα μνημόνια. Δεν μίλησε για συσάχθεια. Και εσείς πάτε 8 χρόνια πίσω 10. Το αντιμνημονιακό μέτωπο στην Ελλάδα είναι δημιούργημα του Αντώνη Σαμαρά. Ωραία. Γιατί το χρηματιστήριο ήταν χρηματιστήριο. Κανείς δεν έκανε εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία λέγοντας πράγματα. Τα μνημόνια στα Ζάπια. Οι εκλογές που γίνανε το 2012 από τον Αντώνη Σαμαρά είναι εκλογές που γίνανε χωρίς καμία τέτοια φρασιολογία και ισχυρισμό. Το θυμάστε ότι εκείνος έσχιζε τα μνημόνια, θυμάστε. Εγώ ξέρω ότι στις εκλογές του 2012 είπε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Εκείνος διέγραψε την κυρία Μπακογιάννη επειδή είχε ψηφίσει την κυρία Μπακογιάννη. Τι εκλογές έκανε το 2012 ο Αντώνης Σαμαρά. Για να ανατρέψουμε ακόμη πιο πίσω να θυμηθούμε πώς φτάσαμε. Κύριε Ραβαντινέ, ακούστε λίγο. Δεν χρειάζεται ένας δημοσιογράφος να μιλάει με τόση εμπάθεια για αυτά τα ζητήματα. Δεν μιλώ με καμία εγώ με κυβερνητικός θέλω να μιλήσω. Δεν μιλώ με καμία εμπάθεια. Δεν άκουσα να πείτε τίποτα για εκείνο το καταστροφικό εφτάμινο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω κάτι. Άλλο πράγμα. Ήταν καλό εφτάμινο. Ήταν καλό εφτάμινο. Κύριε Υπουργέ, σας λέω άλλο πράγμα. Όχι. Καλό εφτάμινο δεν ήταν. Δεν ήταν. Καταστροφικό όμως, ήταν. Λέω όμως ότι τον Ιούλιο ήταν λαϊκισμός. Ασφαλώς. Ακούστε όμως. Τον Ιούλιο πήρατε εντολή. Ωραία. Ο κόσμος απέριψε την πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα. Είμαστε στη διαχείριση αυτής της εντολής, λοιπόν, κύριε Ραβαντινέ. Σε εσάς. Είμαστε τώρα, στη διαχείριση αυτής της εντολής και την υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος μας. Να λύσετε και το πρόβλημα και αυτό που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και ασφαλώς να προστατέψετε τους πολίτες. Εσείς λοιπόν καλώς εδώ δεσμεύεστε ότι θα τους προστατέψετε, αλλά την ίδια στιγμή, κύριε Γιωργαντά, ο Υπουργός Ανάπτυξης εμείς βλέπετε κάτι που δεν τους προστατεύει, από παράθυρο σε παράθυρο. Δεν κατάλαβα. Και είναι βέβαιος ότι πέστε δεν υπάρχει σας, καμία δεν σας προστασία. Τι σας βλέπετε ως κυβερνητική πολιτική που δεν προστατεύει λοιπόν, την πρώτη κατοικία. Σας ρωτάμε λοιπόν. Δεσμεύεστε ότι μίλησα θα έρθει. Μίλησα όλα έπρεπε να απαντήσω. Σας ρωτάμε, δεσμεύεστε, θα μπορείτε να κοιτάξετε στα μάτια των ελληνικών λαών και να δεσμευτείτε ότι θα πάρετε τρόπο τα μέτρα εκείνα κύριε για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Κύριε Ραβαντινέ, μπορείτε. Κύριε Ραβαντινέ, παρακαλώ. Όχι, δεν σας απαντώ, κύριε Ραβαντινέ. Νομίζω ότι τις απαντήσεις πήρατε. Θέλατε εσείς εδώ πέρα τώρα σήμερα στο τέλος της εκπομπής να κάνετε και την εμφάνισή σας. Εσείς μου απαντήστε, μην ωραία, απαντάτε σε μένα. Παρακαλώ, κύριε Ραβαντινέ. Εγώ δεν απάντησα ξεκάθαρα. Δεν διστάζω να απαντήσω ποτέ και να λαμβάνω και την ευθύνη του λόγου μου. Αλλά δεν δέχομαι και αυτό από εσάς, κύριε Ραβαντινέ. Παρακαλώ. Για το εφτάμινο, γιατί. Εγώ αξιολογούμαι από τον ελληνικό λαό. Εντάξει, εσείς δεν ξέρω. Από τα αφεντικά σας προφανώς. Thank you.
Τι λέει, κύριε Γιώργαντά, μην το κάνει. Μα ξέρω τι λέει το κύριε Γιώργαντά. Ο καθένας αξιολογείται από τον τρόπο που τοποθετείται εδώ μέσα. Δεν κατάλαβα. Ακούστε, κύριε Γιώργαντά. Δεν μπορώ να αξιολογήσω τις τοποθετήσεις του. Η δουλειά μου είναι να σας χαρακτηρίσω. Είναι να σας ασκώ κριτική. Είναι να σας ασκώ κριτική και να σας ρωτώ. Σε τι ασκείτε κριτική. Σας ρωτώ λοιπόν, σε τι ασκείτε κριτική. Εάν κοιτάτε στα μάτια τον ελληνικό λαό και του λέτε ότι θα τον προστατεύσετε. Τι από την κυβερνητική πολιτική μας αυτή τη στιγμή δεν συνάδει με ό,τι είπαμε προεκλογικά. Πέστε μας τι. Δεν σας είπα ποτέ αυτό. Σας είπα ότι πήρατε εντολή να λύσετε τα προβλήματα και εσείς ανατρέχετε στο παρελθόν. Έχετε διαβάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολύ καλά. Όλων των κομμάτων, αγαπητέ Υπουργέ. Όλων των κομμάτων. Διαβάστε, γιατί ό,τι διαβάσετε θα γίνει από τη Νέα Δημοκρατία. Μακάρι. Ό,τι είπε πρώτα. Να το δούμε. Να το δούμε. Αλλά και σε άλλους τομείς. Μην γίνουν όλα. Δύο πράγματα θα ήθελα να απαντήσω. Δεν είναι κανονικό λόγο. Το ένα είναι για το 7μηνο το οποίο μίλησε. Ο κύριος Γιωργαντάς ξεχνάει την κατάσταση που έφεραν την οικονομία και τη χώρα μας στη χρεοκοπία και τη λειτουργία και το χάσιμο του 25% μέχρι το 2015. Τότε που οι υπουργοί τους λέγανε να βγάλουν τα λεφτά έξω, τότε που ήταν το Μέιλ Χαρδούβιλη, τότε οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί τους βγάζαν τα λεφτά έξω 10 και 20 χιλιάδες. Γλιτώσαμε τη χώρα από αχρίαστα μέτρα του μεσοπρόθεσμου που ψήφισε η κυβέρνηση και δεν μπορούσε να τα υλοποιήσει και δεν γινόταν να τα υλοποιήσει περισσότερο, ούτε να βγάλει το πρόγραμμα, 40 δισεκατομμύρια. Εγώ το μεσοπρόθεσμο ήμουν βουλευτής, πιστεύω κι εσείς, και δεν το ξεχνώ αυτό. Σταματήσαμε αυτή την καταστροφή. Είχατε δεσμευτεί για 40 δισεκατομμύρια μέτρα και πήγαμε με 6 δισεκατομμύρια μέτρα εμείς για την τριτή και βγάλαμε για τη χώρα από το πρόγραμμα. Θα σας πω όμως τι είναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, κύριε Γιώργαντά, δεν σας χρεώσαμε. Σας τα υπερπλανάσματα τη περιουσία όλη τη χρόνια. Τη χώρα την καταχρεώσατε. Έτσι τα προσπερνάτε. Και τη φέρατε στη χρεοκοπία. Εγώ να ξεχάσω το χρηματιστήριο, τη φούσκα, να ξεχάσω τα δανεικάκια γύριστα, να ξεχάσω το ότι παίρνατε και κάνατε υποδηματικές πολιτικές, να ξεχάσω για χρήματα το αλλού, και από το 2000, από το 2000 που, χρήματα που έπρεπε να δοθούν για τη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήγανε και γίνανε πισίνες και τα τρώγανε οι μέτεροι και φτάσαμε σε αυτή τη χρεοκοπία. Δεν τα ξεχνάω αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Τι εσείς λέτε εκλογικά είχατε πει και δεν κάνατε. Πρώτα απ' όλα, ανάπτυξη 4%. 2,8 δικές σας προβλέψεις και θα κατεβούνται. Δεύτερο, αύξηση του κατώτατου μισθού. Τρίτο, καταργείτε στον προϋπολογισμό σας τη 13η σύνταξη του Απριλίου που τη δώσατε. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, θέλετε να πείτε ότι το διαθέσιμο εισόδημα που θέλετε να κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, είναι δυνατό. Το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα φορολογούμενο. Τι είπαμε και δεν κάναμε. Εγώ την ανεργία τη βλέπω να αυξάνεται. Κάναμε νωρίτερα από αυτά που θέλαμε να κάνουμε. Βιομηχανική παραγωγή. Βιομηχανική παραγωγή. Τώρα βγήκε αυτό. Ξαφνικά στο 7μηνο έχει το αποτέλεσμα. Οι εξαγωγές πέφτουν, η βιομηχανική παραγωγή έπεσε 4%. Δεν βαδίζεται καλά και η χώρα δεν βαδίζει καλά δυστυχώς με τις πολιτικές αυτές. Και δυστυχώς βλέπω πολιτικές οι οποίες μας είχαν φέρει στη χρονομία ξαναέρχονται από την πίσω πόρτα. Θα ήθελα να πει στον κύριο Βουλγαράκη. Θα ήθελα να πει στον κύριο Βουλγαράκη, επειδή μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Και μετά θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι, για το ιδιωτικό χρέος. Διότι εδώ υπάρχει συνολικά. Η πρώτη κατοικία είναι το ένα θέμα που πίσω της έχει χρέος. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα με το ιδιωτικό χρέος και αν αυτό αποτελεί απειλή. Πάντως, κύριε Σωμαγή, από την όλη κουβέντα τώρα, δεν θέλω να πω στο παρελθόν, απάντησε ο κύριος. Αν θέλετε, μπέστε. Ναι, όχι, δεν έχει και νόημα. Να αφορμή, για... λέω. Ναι, αυτή η συζήτηση εννοώ, έχει λήξει στις εκλογές. Δηλαδή, όλοι έχουν κρυθεί. Συνεπώς, δεν έχει νόημα να κάνουμε τέτοια κουβέντα τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει οικονομία χωρίς τράπεζες. Δεν υπάρχει οικονομία χωρίς τράπεζες πουθενά στον κόσμο, σε οποιοδήποτε σύστημα. Αν δεν λειτουργεί τραπεζικό σύστημα, δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία. Βεβαίως στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό που έγινε στην Κύπρο, δηλαδή. Το bail-in. Ναι, το bail-in. Έγινε το bail-out. Συνεπώς όλος ο κόσμος ουσιαστικά στήριξε και ξαναστήριξε και ξαναστήριξε το τραπεζικό σύστημα. Άρα και... θα υπάρχουν τράπεζες, αλλά δεν υπάρχουν πελάτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Γιατί το γελάτε. Όχι καθόλου. Αυτό είναι. Άρα χωρίς πελάτες οι τράπεζες θα κλείσουν από έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη μεριά, ορθώς παρατηρείτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει οριζόντια εξασφάλιση πρώτη κατοικία, διότι αυτό ουσιαστικά καταλήγει σε εργαστική πίστη. Δηλαδή, όταν ξέρει όλο ο κόσμο ότι όποιο πάρει δάνειο για πρώτη κατοικία δεν μπορεί να αποπληρωθεί ποτέ, και αυτό είναι ο κανόνα, δεν θα ξαναδίνει τράπεζα ποτέ κανένα δάνειο. Διότι
Άμα δεν σου λέει, είναι σαν να τα χαρίζεις. Θέλω να πω, είναι μια δύσκολη εξουσία. Αν μου επιτρέπετε αυτό σε μια κανονική οικονομία. Σε όλες τις οικονομίες. Σε όλες τις οικονομίες του κόσμου. Δηλαδή οι Έλληνες που πήραν πριν από το 2010 στεγαστικό ήθελαν. Όχι. Λέγανε ότι εγώ δεν θα τα πληρώνω. Δεν θα τα ταξίδευσαν. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι στη γενική αρχή της οικονομίας. Και λέω ότι. Έχει και μια οικονομία που λέει ότι τα χίλια που έπρεπε θα συνεχίσει να πληρώνει χίλια. Όχι, δεν υπάρχει μια απόφαση ότι οριζοντίως προστατεύεται την πρώτη κατοικία και αυτό αφορά όλο τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό καταργεί την πίστη στην Ελλάδα. Τελεία. Δεν γίνεται αυτό. Ουσιαστικά αυτά τα δάνεια μέχρι το 10. Μέσα, γιατί μετά το 10 μέσα δεν δόθηκαν στεγαστικά δάνεια. Μέσα εκεί υπάρχουν εκεί περίφημοι παταξίδες. Οι άνθρωποι οι οποίοι. Εντάξει, υπάρχουν, αλλά αυτό φαίνεται τώρα. Είναι τα συστήματα πια τέτοια που αυτή η δικαιολογία δεν την καταλαβαίνω πια. Ναι, είναι αλλά κατά 99% ξέρουμε τους μπαταξίδες. Όσοι είναι, με το όνομα του επώδυμου. Είναι στους δύο πάντως. Ναι. Δεν είναι πάντως το 50% μπαταξίδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία να προστατεύουν όντως τους αδυνάτους, αυτούς δηλαδή που όντως έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, αλλά από την άλλη μεριά να μην λειτουργούν και σαν ασπίδα προστασίας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και παρόλα αυτά δεν το κάνουν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό που ακούμε για το ιδιωτικό πτωχευτικό δίκαιο δεν καλύπτει τις παραμέτρους που συμβάζεται. Τώρα για το πτωχευτικό δίκαιο ότι μπορεί να πτωχεύουν τα φυσικά πρόσωπα, ναι, έχω διαβάσει μέχρι τώρα ένα πρωτόλιο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι που θα κάνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό το περιμένουμε. Έτσι. Πάμε όμως σε ένα διάλειμμα και μετά επανερχόμαστε με άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε εδώ, είναι το Κόντρα 24. Έχουμε μόνο ένα τεταρτάκι μέχρι να σας χαιρετήσουμε. Ο κύριος Νάσος αναρωτιέται για ποιο λόγο καλούμε τον Μάριο και άλλους νεαρούς στα μάτια του δημοσιογράφους. Να σας πω ότι υπάρχει πρωθυπουργός στην Φινλανδία που είναι 34 ετών. Δικαιούμαστε κι εμείς οι νεότεροι για να ομιλούμε μερικές φορές. Μερικές φορές. Αναρωτιέται με ποιες σπουδές, με τι εμπειρία μπορούμε να σχολιάζουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Η κυρία Άννα δίνει συγχαρητήρια για το απόψινό πάνελ. Στο προηγούμενο της μήνυμα έλεγε ότι δεν έχουν ανέβει καθόλου οι τόνοι και γίνεται μια συγκροτημένη κουβέντα. Και μετά καλεί τον κύριο Γιωργαντά να επιδεικνύει ψυχραιμία απέναντι στους δημοσιογράφους. Λοιπόν, πάμε όμως. Κύριε Γιωργαντά, είπατε πριν ότι όλες σας τις προεκλογικές δεσμεύσεις τις κάνατε πράξη. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας σε ένα μεγάλο θέμα, στο ζήτημα του προσφυγικού. Εκεί δεν είπατε, ό,τι είπατε το κάνατε, όπως ήταν και το σποτ του Πρωθυπουργού. Έχουμε σχέδια πολλά, τα οποία δεν εφαρμόζονται, έχουμε πολλές γραμμές και αυτό που μας είχατε πει είναι ότι εσείς θα φυλάτε καλύτερα τα σύνορα από τον ΣΥΡΙΖΑ που τα άφησε ανοιχτά και ότι θα κάνετε πολύ καλύτερη διαχείριση του προβλήματος και θα μειωθούν κατά πολύ οι άνθρωποι στα κέντρα. Ανταυτού έχουμε καινούργια κέντρα και εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ σας άφησε μια μόρια με 5.600, έχετε εσείς μια μόρια με 27.000 σύμφωνα με τον κύριο Μουτζούρη. Δεν θέλω να σε διευθώ. Δεν υπάρχουν καν κέντρα. Αυτό. Ούτε κοντέινερ δεν υπάρχει στους 8 μήνες. Ωραία. Λοιπόν, υπήρχε συγκεκριμένη δέσμευση για το πώς θα λειτουργήσουμε στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι ήδη το σχέδιο έχει αρχίσει και ξεδιπλώνεται. Εγώ. Πού? Ακούστε με λίγο. Νομοθετικά θα μας πείτε, ναι, πέστε. Όχι νομοθετικά, ξεκίνησε και λειτουργεί. Δεν είναι μόνο το νομοθετικά. Αλλάξαμε το νόμο για το άσυλο που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο όλων για να μπορέσει αυτή η διαχείριση του ζητήματος να γίνει με έναν διαφορετικό επιτέλους τρόπο. Mm-hmm. Στελεχώσαμε τις επιτροπές του ασύλου. Αυξήσαμε τις περιπολίες και στο Αιγαίο, αλλά αυξήσαμε και τις δυνάμεις και ήδη θα πάρουμε τώρα 400 σύνοριοφύλακες για τον Εύρο. Αλλά έρχονται περισσότεροι. Όλα. Ακούστε με λίγο. Βεβαίως, έρχονται περισσότερο. Γιατί υπάρχουν ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα που μιλάνε να ανοίξουμε τα σύνορα. Έχω δήλωση πριν από ένα μήνα. Ακούστε λίγο. Πρέπει πρώτα να υπάρχει η προσέγγιση και η συμφωνία του πολιτικού προσωπικού για το τι θέλουμε να κάνουμε εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Συμφωνείτε μέσα στο κόμμα σας, κύριε Γιωργαντά. Ο κύριος Γεωργιάδης εχθές έλεγε να μην περνάει κουνούπι. Ο κύριος Μηταράκης, που αρμόδιος υπουργός, έχει σχέδιο που θα περνάει κουνούπι την ημέρα και θα κλείνει τη νύχτα. Τα κλειστά προνοχρησιακά κέντρα, ναι, τα κλειστά προνοχρησιακά κέντρα, τα οποία προεκλογικά τα αναφέραμε και τα οποία τώρα δημιουργούνται,
είναι τα κέντρα στα οποία θα πηγαίνουν οι νεοσερχόμενοι. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει αυτή η ροή να ελαττωθεί, να μειωθεί. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή και θέλω οι νησιώτες, οι οποίοι κατανοώ την κούρασή τους, την αγωνία τους, γιατί 5 χρόνια αφέθηκαν στην τύχη τους, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει για ένα μικρό διάστημα με κάποιον λίγων μηνών να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης, γιατί μόνο έτσι θα σταματήσουν οι ροές. Θεωρώ λοιπόν, μόνο να ολοκληρώσω αυτό, αν σε πολύ γρήγορο ρυθμό εξετάζονται αιτήσεις ασύλου, αν γρήγορα αντιμετωπίσουμε τις 68.000 εκκρεμείς αιτήσεις που μας άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση, και αν αρχίσουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα ασύλου, που είναι οι περισσότεροι πλέον, γιατί μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες στη μεγάλη πλειοψηφία, αυτούς που εισέρχονται πλέον στη χώρα, νομίζω ότι οι ροές θα αρχίσουν να ελαττώνονται. Αν αυτός που εισέρχεται ξέρει ότι θα μείνει στο νησί σε κλειστό κέντρο και ότι δεν θα πάει στην ενδοχώρα να τριγυρίζει 3-4 χρόνια περιμένοντας το δεύτερο και τον τρίτο βαθμό επί της αιτήσεως του ασύλου. Άρα λέτε ότι θα τους κρατήσει στα νησιά όλους. Όχι, ακούστε λίγο τι λέμε. Οι νησιώτες αυτό σας λένε. Λίγο τι λέμε. Θα τους αφήσουν στα νησιά. Ακούστε λίγο τι λέμε στους νησιώτες. Ακούστε λίγο τι λέμε στους νησιώτες. Εάν με το που έρχονται ξαναπερνάνε τράζιτι στην ενδοχώρα, θα συνεχίσει αυτή η ροή. Για να σταματήσει η ροή, πρέπει να καταλάβουν ότι όσοι δεν έχουν δικαίωμα σταματάνε στο νησί, εξετάζονται στο κλειστό κέντρο. Δέχεστε να θυσιάσετε 3 νησιά, κύριε Γιώργαντα. Δέχεστε να θυσιάσετε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Όχι, δεν λέμε καθόλου τέτοιο. Για να προστατεύσουμε τα νησιά γίνεται αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν προστατεύουμε. Είναι στα κάγκελα οι γαλάζιοι περιφερειάρχες, οι γαλάζιοι δήμαρχοι. Στα κάγκελα είναι, γιατί 5 χρόνια έχουν κουραστεί. Δεν είναι γι' αυτό. Αυτή η άναρχη ατμόσφαιρα, η εικόνα η οποία υπάρχει στα νησιά, πρέπει επιτέλους να μπει σε μία τάξη. Τάξη είναι με το νέο νόμο για το άσυλο που πολύ γρήγορα θα τελειώνει τη διαδικασία και τις επιστροφές αυτών που δεν έχουν δικαίωμα πίσω. Και όλο αυτό σε κλειστά κέντρα. Δεν θα επιβαρύνεται ο τοπικός πληθυσμός. Στο κλειστό κέντρο θα είναι, κύριε. Κύριε Αμανατίδη. Εσείς τους κουράσατε και τώρα είναι στα κεραμίδια οι νησιώτες. Εσείς επιστρέφει πού? Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα επιστρέφει ούτε το ένα Τουρκία. Θα γίνει ούτε το άλλο θα γίνει. Αυτή είναι η συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε. Αν η Τουρκία αρνηθεί, θα δούμε. Κύριε Αμανατίδη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 1.800 έδιωξε όλο αυτό το διάστημα. Μόνο 1.800 η Ελλάδα. 90 τον πρώτο μήνα, εσείς 86 για την ακρίβεια, σε 7 διαφορετικές αποστολές. Και λέτε ότι θα διώχνετε 200 τη βδομάδα. Δύσκολο στόχο. Να περιμένουμε λίγο, θα κρυθούμε από αυτό. Να περιμένουμε, οι νησιώτες δεν μπορούν να περιμένουν. 1 Ιανουαρίου ψηφίστηκε ο καινούριος νόμος. Αλλά, κύριε Αμανατίδη, πάμε να ακούσουμε και εσάς. Θα πάμε λίγο γρήγορα, γιατί ο χρόνος λοιπόν, πιέζει. Εσείς τους κουράσατε τους ανθρώπους και τώρα τα ρίχνουν στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς κουράσαμε, είχαμε 5.500. Ναι. Τους κουράσαμε 5.500 και όχι 27.000 που υπάρχουν. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταλαβαίνω. Εντάξει, και σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα θα υποθούν συγκεκριμένα πράγματα. Θα πω αυτά που θεωρώ, κύριε. Λοιπόν, απαντήστε μόνο για 67.000 εκκρεμείς αιτήσεις. Με ενδιαφέρει να το ακούσω. Και είχαν πολύ περισσότερες. Πολύ περισσότερες ήταν οι εκκρεμείς αιτήσεις, κύριε Γιώργαντα. Δεν είναι αυτό. Πόσες αξιολογήσατε? Και είχαμε και 17.500 επιστροφές. Κύριε Γιώργαντα, θα με αφήσετε να μιλήσω ή αν θέλετε να το κάνουμε το διάλογο. Πολύ ευχαρίστω. Αλλά οι εκκρεμείς αιτήσεις ακολουθείται μια διαδικασία η οποία ήταν με εμάς, καταργήσαμε και άλλους 2 βαθμούς που ήταν. Αυτό που κάνετε εσείς τώρα θα δημιουργήσετε περισσότερη γραφειοκρατία και θα δείτε ότι θα καθυστερήσει περισσότερο. Όπως όταν σας λέγαμε ότι αυτό πάτε να κάνετε και νομίζετε με το προσφυγικό και κάνετε λάθος να το ονομάζετε μόνο μεταναστευτικό. Ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα, επειδή είστε και υπουργός, αν πάτε στην Ευρώπη να μιλήσετε να πάρουν μετανάστες, δεν θα σου πάρουν. Πρέπει να μιλάτε για πρόσφυγες. Προσέξτε το αυτό. Δεν μπορείτε να μπείτε μετά σε διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν η χώρα μιλάει μόνο για μετανάστες. Δεν είναι έτσι. Και η ύπατη αρμοστία. Κοιτάξτε, κύριε Γιώργαντα, η χώρα μας έχει. Σας ξαναλέω, σας μιλάω ως πραγματικά και ένα συνάδελφο που γνωριζόμαστε χρόνια, αλλά και είστε και υπουργό κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση κάνει το εξής λάθος και τα στελέχη της πολλά, μιλάνε μόνο για μεταναστευτικό και δεν είναι έτσι. Γιατί αν είναι έτσι, δεν έχει επιχειρήματα μετά στην Ευρώπη. 1, 2. Η χώρα μας έχει διεθνείς συνθήκες για αυτούς που έρχονται στη χώρα μας με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή, χωρίς να παίρνουν τη βίζα, είτε αυτά, χωρίς τον νόμιμο τον τρόπο. Που έχουν δικαιώματα. Είτε το προσφυγικό προφίλ, που, και μιλάω για τη συνθήκη της Γενέβης, όπως και την μετέπειτα του 67 και του 59 και του 67, η χώρα μας έχει υπογράψει διεθνείς συνθήκες. Οι οποίες, ναι, τι λένε, να ξέρετε. Πρέπει κανείς, γιατί το στυλ του πρόσφυγα, το ποιο είναι το προσφυγικό προφίλ, ξέρετε ποιος είναι ο ορισμός του πρόσφυγα? Δεν είναι μόνο ο πόλεμος. Είναι και κάποιος ο οποίος υφίσταται δίωξη στη χώρα του και δεν προστατεύεται
καταστρέφεται η ζωή του. Είτε για λόγους εθνικότητας αν είναι, είτε θρησκευτικούς λόγους, είτε φιλετικούς. Αυτοί έχουν προσφυγικό προφίλ. Η ΥΠΑ τι αρμοστία που βρίσκεται εδώ. Αφήστε με λίγο. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουν καταγωγή. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι μόνο οι Σύριοι που θέλουν να τριγυρνάνε έτσι. Κύριε Γιώργο, τα κάνετε λάθος. Ξαναλέω κάτι. Ξέρω τι είμαι. Αφήστε με να ξέρω πολύ καλά. Πολύ ωραία. Και ξέρω και την βαρύτητα των λόγων. Τότε αφήστε με να πω και εγώ αυτά που νομίζω ότι είναι σωστά και για τη χώρα του τι πρέπει να γίνει. Για παράδειγμα, η ΥΠΑ τι αρμοστία, η οποία είναι και εφαρμοστή, αν θέλετε, των συνθηκών των οποίων έχει υπογράψει η χώρα μα στο συγκεκριμένο. Η ΥΠΑ τι αρμοστία του ΙΕ βγάζει ότι το προφίλ των αυτών που έρχονται ανεξάρτητα από τη χώρα, γιατί πρόσφυγες δεν είναι μόνο που έρχονται από τη Συρία. Αυτό σας λέω. Ωραία. Είναι 70% κάθε συνέντευξη. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι εξατομικευμένο. Έχω ακούσει και από άλλα στελέχη. Ακούστε λίγο. Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Πέστε δεν πρέπει να γίνεται και σε βάρος των δικαιωμάτων. Θα σας τελειώσω. Οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες. Για τους Έλληνες πολίτες. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, για τους Έλληνες πολίτες, προσέξτε. Εμείς ήμασταν που βάλαμε το θέμα το προσφυγικό με έντονο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, οι δυνάμεις οι οποίες και έκλεισαν τα σύνορα αλλά και κράτησαν ένα απέναντι στη χώρα μας, μια απέναντι στη χώρα μας πολιτική, ήταν οι χώρες του Βίζεγκαρντ και ήταν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ήταν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τι να συζητάμε τώρα. Μάλιστα. Θα σας πω ποιες είναι οι προτάσεις μας για να κλείσω σύντομα. Οι προτάσεις μας είναι εξής. Να γίνουν γρήγορα, έχουν ήδη, υπήρχαν και από εμάς οι ευάλωτες ομάδες να έρθουν προς το συνολικό της χώρας. Να γίνει δεύτερο, να γίνει αποσυφόρηση των νησιών. Αφού δεν τρίτο, τότε. Ένα κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης ανά νησί. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι έχει, που έχει εμπλακεί για, και γιατί τα έχει κάνει, γιατί τα έχει κάνει μουσική. Στέλνοντας στην ενδοχώρα αυτούς που έχουν ευαλωτότητα. Είναι 3-4 χιλιάδες. Ούτε αυτό κάνουν. Η Νέα Δημοκρατία έχει εμπλακεί σε αυτό, το οποίο κατά την άποψή μου θα φέρει χειρότερα αποτελέσματα. Δηλαδή τι λέει. Δίνω εγώ το σήμα ότι εδώ έρχονται και μπαίνουν αμέσως μέσα, άρα δεν θα έρθουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πέρα από την εργαλειοποίηση του Ερντογάν, όταν ένας κινδυνεύει κάπου η ζωή του, θα φύγει ό,τι και να είναι. Πώς θα σας το πω. Δεν γίνεται αυτή η πολιτική. Πρέπει να καταλάβετε κάποια πράγματα. Τι άλλο μπορεί να γίνει. Αυτή η προσέγγιση μπορεί... που καταστρέφει. Σας παρακαλώ, δεν θα προλάβουν να σας πω κάτι. Έχουμε και παλιότερα που ροές πήγαιναν, ήταν απαλού. Είχαν σταματήσει οι ροές. Άλλες περιόδους είχαν σταματήσει. Με το τι θα κάνετε τα σύνορα. Η ιδεολογική προσέγγιση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και σήμερα μιλάει για ελεύθερη διακίνηση όλων των ανθρώπων. Τι κάνατε που τα κλείσατε τα σύνορα πάνω από τα σύνορα. Η ιδεολογική προσέγγιση είχατε και κλείσατε το Υπουργείο και είδα. Τα κερσαία σύνορα της χώρας μας είναι κλεισμένα, δεν ξέρετε. Η Frontex είναι αυτή που η οποία επιτηρεί τα σύνορα της χώρας μας με την κεντρική Ευρώπη. Κύριε Γιωργαντά, η ιδεολογική προσέγγιση έχετε και είχατε και γι' αυτό κλείσατε το Υπουργείο και είδαμε που έφτασε η κατάσταση. Αδική εικόνα που κάνει ο κύριος Γιωργαντάς και φοράζει τα σύνορα. Τριγύρω μέσα στα νησιά. Αδικήστε, κύριε Γιωργαντά, αδικήστε. Δεν είναι έτσι. Αυτό που ζητάμε είναι η αλλαγή της Frontex, έτσι ώστε να μπορεί να επιτηρήσει και να κάνει και το ρόλο και σαν να γίνει αναβάθμιση της Frontex, έτσι ώστε να επιτηρεί και τα σύνορα τα ευρωπαϊκά πλέον. Το θέμα δεν είναι Έλληνο-Τουρκικό, το θέμα είναι με την Ευρώπη και ένα διεθνές πρόβλημα. Τι άλλο έχουμε πει για τα νησιά. Έχουμε πει ένα κέντρο υποδοχής ταυτοποίησης σε ένα νησί. Οι ευάλωτες ομάδες να φύγουν. Γρήγορα για τα 22 άτομα της συμβάσης για τη Μόρια τα κάναμε πριν από ένα μήνα μόνο. Στο μεταναστευτικό, στο χωριό μου και στην περιοχή μας λέμε έχασαν και τα αυγά και τα καλάθια, στη Βόρεια Ελλάδα λέμε έχασαν και τα πασχάλια. Έχασαν και τα αυγά και τα καλάθια και τα πασχάλια, όλα τα χάσανε. Γιατί είχαν αυτή την ιδεολειψία. Και ακόμα και τώρα πατάνε σε δύο βάρκες. Όταν άκουσα ότι ιδρύει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ξανά από την αρχή, θεώρησα λίγο μήπως βάλανε τίποτα. Από ό,τι καταλαβαίνω, πηγαίνουν στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα ότι αυτό που έχουν στο μυαλό του θα του βγει. Κύριε Μανατίδη, σας παρακαλώ, πρέπει να προλάβω το χρόνο και έχω μόνο δύο λεπτά. Κύριε Βουλγαράκη. Θεωρώ ότι βλέποντας το πράγμα μια τρίτη σκοπιά. Θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό κρύβει όλη την παθογένεια του πολιτικού μας σύστηματος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή και αποκαλύπτει τις αδυναμίες του, γιατί μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο κρύβει ιδεολειψίες, εθνοκαπηλίες, λαϊκισμό, έχει μαύρο χρήμα, έχει πατριδοκαπηλία, χτίστηκαν καριέρες γύρω σε αυτό, φτιάχτηκαν κόμματα γύρω από αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπήρχε ένα
μια συνολική παθογένεια η οποία αποτυπώθηκε σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Τώρα, πάντως όχι μόνο στην Ελλάδα, πώς εδώ, Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ειδικά όμως και στην Ελλάδα. Γιατί ακούστε, και στην Ευρώπη. Πρόσφυγες, δεν το βγήκε ο Πρωθυπουργός, βγήκε χωρίς έναν πρόσφυγα και βγήκε ο Πρωθυπουργός. Πρόσφυγες μετανάστες μπορούν με συγχωρείτε σε πολλά μέρη να πάνε. Στην Ελλάδα όμως οι ροές που έχουν εκτιναχθεί έτσι. Υπάρχουν σειρά πραγμάτων. Φτάσαμε λοιπόν εδώ πέρα. Ναι. Αυτό που καταλαβαίνω σήμερα εγώ και νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση είναι ένα σταθερό στίγμα ότι η Ελλάδα δεν προσφέρεται για αυτό το πράγμα πλέον. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Με 43.000 κόσμο στα νησιά. Που λένε, και τα κλειστά κέντρα που λένε. Ενδεχομένως και με το φράκτη ακόμα ο οποίος έχει σχολιαστεί, έφυγε και ήρθε. Αν δίνει ένα σήμα, να δούμε αν το δίνει αυτό σήμα. Εσείς λέτε ότι το δίνει το σήμα ο φράχτης 2,7 χιλιόμετρων σε μια αυτογραμμή 15.000. Να το δούμε. Θεωρώ πως όχι, αλλά να το δούμε. Μάλιστα. Να το δούμε. Επίσης, με την κατανομή η οποία πρέπει να γίνει από την Ελλάδα, εκ των πραγμάτων, δυστυχώς με την επίταξη, δυστυχώς, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, αυτό το θέμα, επειδή έχει περάσει πλέον τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και πολύ μεγάλο βάθος και θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με συγκεκριμένο τρόπο. Πολύ σαφές. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Ραβαντινέ, να τοποθετηθείτε. Πολύ σύντομα. Απλώς έχω την αίσθηση, επειδή πραγματικά στον τόπο αυτόν πρέπει να πάψουμε να ζούμε σε αυταπάτες, νομίζω ότι είναι μια τεράστια αυταπάτη το να πιστεύει κανείς ότι επειδή θα φτιαχτούν κλειστά κέντρα, θα πάψουν να έρχονται άνθρωποι. Αφενός μεν, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν περπατήσει τη μισή γη για να φτάσουν μέχρι εδώ, οπότε δύσκολα θα τους περιορίσει αυτό. Αφετέρου, διότι εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την Άγκυρα και από τις βουλές του Ταγί Περντογάν, ο οποίος αν θέλει να διώχνει τον κόσμο τα παράλια της Τουρκίας, θα συνεχίσει να το κάνει αδιαφορώντας για το αν όταν έρθουν εδώ θα καθίσουν σε ανοιχτά κέντρα, σε κλειστά κέντρα, στα νησιά ή στην ενδοχώρα. Είναι ψευδαίσθηση να νομίζουμε ότι θα περιοριστούν οι ροές. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από τα κλειστά κέντρα. Μένει να δούμε και πώς θα είναι τελικά αυτά τα κέντρα, δηλαδή αν θα ανοίγουν όντως, αν θα είναι ανοιχτά την ημέρα με έναν τρόπο και θα κλείνουν το βράδυ ή αν θα είναι όπως τα θέλει ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή τόσο κλειστά ώστε να μην περνάει κουνούπι και να δούμε και αν εκεί, καλά εκεί σίγουρα δεν θα πάρουμε χρήματα από την Ευρώπη, να δούμε όμως και αν θα υπάρχουν κυρώσεις, διότι δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε φυλακισμένους κατά αυτόν τον τρόπο ανθρώπους. Το διεθνές δικαιωτικό επιτρέπει. Η Γερμανία έχει τέτοια κλειστά κέντρα. Οι ετούντες άσυλο. Η Γερμανία έχει τέτοια κλειστά κέντρα, κύριε Μαναντίδη, και το ξέρετε. Αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, το είπατε πολύ καλά. Στην Γερμανία και αναχωρησιακά το είπατε. Είναι πολύ σωστό. Έχουμε κλείσει. Κύριε Τσουκαλά, να σα ζητήσω συγγνώμη που δεν πήρα το σχόλιο σα για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ καταλυτικέ οι τοποθετήσει σα στο των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σπύρο Σουρμελίδη που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό μου κάθε βράδυ. Βύχει και λίγο, εγώ τα βλέπω. Δεν πήρατε στην Κίνα. Τελευταία δεν είμαστε στην Κίνα τίποτε. Κάνετε ξύλινα. Όχι, όχι, εδώ τον έχουμε τον φυλάμε. Ούτε Κίνα, μαθήνουμε. Λοιπόν, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Γιώργο Γιωργαντά. Ευχαριστώ, κύριε Γιωργαντά. Είναι τολμηρή η παρουσία σας εδώ. Πολλοί υπουργοί φοβούνται να έρθουν για να συγκρουστούν με τόσο μεγάλα πάνελ. Ότι, το ξέρω ότι ήσασταν εδώ και όλοι βουλευτής και γι' αυτό σας δίνω τα εύσημα, γιατί επαναλαμβάνω φοβούνται οι υπουργοί να δεν νομίζω έρθουν, ότι φοβούνται, να κάτσουν πάντως, σε πάνελ. Ίσως κοιμούνται νωρίς κάποιοι. Ανεξαρτήτως κυβέρνησης και επί ΣΥΡΙΖΑ φοβόντουσαν. Λίγοι, ο Σπίρτζης ερχότανε και κάποιοι άλλοι. Εμείς θυμόμαστε εδώ, σημειώνουμε. Από αυτό έξω. Ο κύριος Σαμανατίδης ερχόταν και ως υπουργός και πλέον ως βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Να ευχαριστήσω και εσάς λοιπόν, κύριε Αμανατίδη. Κερδίσαμε για σήμερα η Θεσσαλονίκη. Είπα να μην το πω, αλλά θα το πω. Λοιπόν, και ο κύριος Βουλγαράκης, πρώην υπουργός, επικεφαλής παράταξης στο Δήμο Αθηναίων. Ευχαριστούμε, κύριε Βουλγαράκη. Ο εργατολόγος μας, ο κύριος Τσουκαλάς, που μας φωτίζει πάντα και φωτίζει και τον κόσμο που έχει ανάγκη. Και ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος και κακός νεαρός. Λοιπόν, ο Μάριος Αρβαντινός. Είμαστε. Να μας δίνετε την ευκαιρία να λέμε και μια κουβέντα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Σε άλλες χώρες κυβερνάνε στην ηλικία μας, Μαρία. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12. Νταν, καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Γεια σας.